μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, Τρίτη, εδώ παρέα σας μέχρι τις 4, όλοι μαζί, τι ομάδα κάνουμε σήμερα. Πολύ καλά, Μάριο. Πολύ καλά. Εναρμονισμένοι και με τα χρώματα, αλλά είναι το μπλε. Team blue. Δυθήκαμε στα μπλε. Ήταν τυχαίο. Θα παίξουμε τώρα τι, τέννις, θα παίξουμε ή μπάσκετ, τι ομάδα έχουμε. Θα παίξουμε στην ομάδα της Μάριον. Το Team Blue, α, τι ομάδα, ναι, μπλε ομάδα, ναι, τι θα παίξουμε, ναι, σε πιάνω λίγο, ναι, είναι λίγο, είναι ακόμα, εντάξει, είναι Τρίτη. Ναι. Δεν ξέρω, γενικώς σήμερα υπάρχει μια κούραση, υπάρχει μια... Αλλά... Από τι κουράστηκε. Είπε το νιάτο. Πρόσεξε να δει. Ξέρετε, ναι, χρειαζόμουν τώρα ένα comfort food. Κάτι σε ζυμαρικό ή σουβλάκι. Αυτό είναι το θέμα σου, εσένα, κάθε τέτοια ώρα. Μπορώ... Ναι. Πρέπει να το μοιραστώ με τους τηλεθεατές. Έχεις πρόταση να κάνεις, το βλέπω και δεν ξέρω τι προτιμάς. Αλλά πρέπει να σας πω ότι μόλις μπούμε στο πλατό, ο Γιάννης πεινάει. Είναι δηλαδή που αυτό το τραπέζι πρέπει να στρωθεί. Εγώ το έχω πει και στους παραγωγούς. Φέρτε εδώ ένα φαγάκι. Από πέρυσι το έχουμε πει, αλλά δεν βλέπω να γίνει. Κάτι. Κάπερα από το σπίτι σου θα φέρνεις. Ένα ζυμαρικό. Το φέρνουμε στα κρυφά. Το στάκι από κάτω να σας τα πω και αυτά. Κυρία Νάνση, τα ξέρετε εσείς από το σπίτι αυτά. Εδώ το έχουμε και το προσέχουμε το αγόρι. Με προσέχουν. Λοιπόν, παίζει λοιπόν σήμερα η κόντρα. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα. Έχω το τηλέφωνο εδώ πέρα. Παραγγέλνω ζυμαρικά ή σουβλάκια. Πείτε τώρα να τα φέρνουν εδώ πέρα να τσιμπάμε και κάτι. Έτσι θα πάμε την εκπομπή σήμερα. Πάρα πολύ. Καθίστε μαζί μας να φάμε. Ναι, θα μέρα το γυρίσουμε σήμερα. Μέρα μεσημέρι, δεν λέγεται. Μεσημέρι τρώει ο κόσμος. Τρώει ο κόσμος που μας βλέπει στο σπίτι και είναι χαλαρός. Εμείς εδώ δουλεύουμε, Γιάννη μου, δουλεύουμε. Για να δουλέψουμε δεν πρέπει να φάμε κιόλας όμως. Λοιπόν, στείλτε μας, εν πάση περιπτώσει, τι προτιμάτε. Αλλά εγώ να σας πω επίσης κάτι, ότι σήμερα λέει, μεταξύ άλλων, είναι και η Παγκόσμια ημέρα ζυμαρικών. Α, γεια σου. Ναι. Εδώ το πάω. Γι' αυτό να στείλεις τα μηνυματάκια σου στον Τάφλο, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος κάπου είναι και μαγειρεύει. Και θα το δούμε σε λίγο και θα, ξέρεις, θα αρχίσει. Θα μας φέρει κάτι. Θα αρχίσει να έτσι αυτό, αυτή η ζήλια. Λοιπόν, για μπείτε και εσείς και πείτε μας το παραμεσημέρι κάτω από Open TV, για να συνεχίσουμε κι εμείς, γιατί μας έχει κόψει τώρα η Λόρδα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, οι ειδήσεις έρχονται από την Βρετανία. Γιατί αυτή την ώρα, όπως έρχεται και η εικόνα και οι φωτογραφίες, ο Ρίση Σούνακ είναι και επίσημα πρωθυπουργός. Πήρε και εδώ με τον βασιλιά τον Κάρολο στη συνάντησή του λίγο νωρίτερα και επίσημα την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης. Άρα μετράμε από σήμερα τις επόμενες 44 μέρες, ας πούμε. Όπω, Κασάνδρα. Δεν ξέρω. Είμαι ο τρίτος στη σειρά. Κοίτα, υπάρχουν τέτοια σχόλια ήδη με το που ανέλαβε. Με αρχίσαν αυτούς λίγο, ξέρεις, αυτή τη σύγκριση με το Μαρούλι, ποιο θα είναι πιο φρέσκο, ποιο θα διατηρηθεί, ποιο θα κάνει, ποιο θα ράνει αυτό το φλεγματικό χιούμορ των Άγγλων. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι τον έχουμε και σε κάποιες πρώτες δηλώσεις και θα το δούμε το θέμα και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Είπε ο Ρίση Σούνακ, ετών 42 και ο νεότερος πρωθυπουργός που μπαίνει στην Downing Street, στη νεότερη της ιστορία, ότι θα κρατήσω τη χώρα μας ενωμένη, όχι με τα λόγια, αλλά με τις πράξεις. Θα δούμε λοιπόν όλα αυτά, γιατί έχει και πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει, η οικονομία πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι άλλο, πάλι από το Λονδίνο. Και αυτή η ανάρτηση έρχεται από τον πολύ γνωστό κυρία Ηλία Μόσχελο, τον καθηγητή πολιτικής της υγείας, ο οποίος κάνει μια ανάρτηση που έχει να κάνει με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Και εδώ λοιπόν μας λέει, μια αναπτυγμένη χώρα δεν είναι η χώρα όπου όλοι οι φτωχοί έχουν αυτοκίνητο, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε σοβαρές υπηρεσίες υγείας και παιδείας. Για μακαρόνια δεν σχολιάζω. Και αιχμή για την ακρίβεια. Είναι η χώρα, λέει, που και οι πλούσιοι χρησιμοποιούν καλές δημόσιες συγκοινωνίες. Και έχει βγάλει φωτογραφία, προφανώς μοιραζόταν, ήταν στο ίδιο βαγόνι με τον Σερ Πολ Μακάρτνεϊ. Beatles, καθάρι. Και Σερ. Στο μετρό, στο τρένο. Γιατί όχι, μα το έχουμε ξαναδεί νομίζω και έχω δει και διάφορα πολιτικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν τις συγκοινωνίες. Είχε γίνει και ντόρος πιο παλιά. Εντάξει, δεν συνηθίζει. Η Σκανδιναβία είναι με τα ποδήλατα έξω επίσης. Ναι, γιατί όχι. Εντάξει, είναι άλλη λογική, αλλά εδώ είναι μια αιχμή νομίζω ουσιαστική. Γιατί κάναμε και προχθές εδώ ένα θέμα στην εκπομπή μας για το κυκλοφοριακό. Εδώ βλέπουμε και τη Βασίλισσα Ελισάβετ που τον είχε τότε. Ναι, Χρήση Σερ. Λοιπόν, αυτά από το Λονδίνο και πάμε σε μια άλλη ανάρτηση του Elon Musk, από τους πλουσιότερους ως γνωστό και ισχυρότερους άνδρες αυτού του πλανήτη, ο οποίος ξαναχτυπά στο Twitter με μια ελληνική λέξη. Διαλεκτική. Διαλεκτική επέλεξε να γράψει ο Elon Musk και έγινε χαμός στο Twitter. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Και εγώ αναρωτιόμουν όταν το είδα τι έγραψε. Και είναι μερικές φορές και εμείς δεν κάνουμε Google Translate και βγάζει άλλα ντάλλα από τα αγγλικά στα ελληνικά. Μήπως πήγε να γκουγκλάρει κάτι ξένο και του βγήκε στα ελληνικά. Α, τον έβγαλε και από τους πιο χαζούς ανθρώπους. Δεν το θυμάσαι με τον ποδοσφαιριστή που ήθελε να κάνει τατουάζ τη λέξη ελεύθερος και έγραψε δωρεάν. Αντί για ελεύθερος. Free, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Ναι, και έγραψε δωρεάν.
Κάτι τέτοιο θα πει. Αν μας άκουγε ο Elon Musk, δεν ξέρω αν θα του αρέσαν αυτοί οι παραλληλισμοί. Εν πάση περιπτώσει, τώρα εδώ έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη θεωρία. Γιατί το έγραψε αυτό ο Elon Musk και να και χιλιάδες τα likes από κάτω. Χωρίς να έχει καταλάβει κανείς ακριβώς περί τίνος πρόκειται, έτσι. Λοιπόν, διαλεκτική που προφανώς. Εντάξει, έχουμε την. Πάμε κατευθείαν στη λογική, έτσι. Τι εννοούσαμε στην αρχαία Ελλάδα διαλεκτική, γιατί έτσι τα ψάξαμε. Ήταν η έννοια της τέχνης να βρίσκεις, να φτάνεις στην αλήθεια μέσω της σύγκρουσης. Μέσω αντίθετων απόψεων, δηλαδή. Ακριβώς. Και πολλοί κόσμος λέει ότι ίσως είναι ένα σχόλιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Άλλοι γράφανε επίσης ότι μπορεί να είναι το όνομα της κόρης του. Ότι μπορεί δηλαδή να ονομάσει την κόρη του διαλεκτική. Έχει πολλά παιδιά, έτσι γράφαν πολλοί. Ναι. Επίσης λένε κιόλας ότι μπορεί να είναι. Κυκλοφόρησαν φήμες ότι η κυβέρνηση λέει, των ΗΠΑ εξετάζει ενδεχόμενο ενεργοποίησης ελέγχου ασφαλείας για μερικές από τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του. Όμως φανταστείτε ότι βγήκε μέχρι και ο Λευκός Οίκος να διαψεύσει. Μια λέξη έγραψε. Και έγινε χαμός. Ενιγματική η ανάρτηση. Λοιπόν, εδώ είναι η μαμά, ε. Ναι. Η μαμά μοντέλο. Υπέρκομψη. Όχι, μοντέλο πραγματικά. Ναι. Δεν είναι μοντέλο πραγματικά, Γιάννης Μπούτος. Είναι όντως, αφού την έχουμε δει και στο Instagram να ποζάρει και να κυριαρχεί στην πλατφόρμα. Εγώ ρωτάω αυτή, ο καθένας με το οπλοστάσιο γνώσεών του. Το προστάσιο είναι πίσω μου. Να το έχω. Πυροβολώ. Συνεχώς. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε. Εδώ έχει γίνει ένα ολόκληρο επεισόδιο. Διότι οι Κινέζοι εθίχθησαν, διότι βγήκε το βέβαια πολύ δύο γίγαντες ενημέρωσης, το τηλεοπτικό δίκτυο BBC και το National Geographic και είπαν ότι ο γνωστός, ο περίφημος πύλινος στρατός της Κίνας μπορεί να έχει φτιαχτεί υπό την καθοδήγηση Ελλήνων γλυπτών. Και δεν τους άρεσε. Όχι βέβαια, γιατί αυτό θεωρείται και το 8ο θαύμα. Σου λέει, δεν είναι δικό μας οι Έλληνες. Πολύ λογικό μου φαίνεται, γιατί αν σκεφτείς ότι έχουν φτιάξει από καρφίτσα, ας πούμε, μέχρι ρομπότ, τώρα να έρθει κάποιος να τους πει ότι αυτό είναι ελληνική, κρύβεται Έλληνας πίσω από αυτό, σίγουρα ούτε σε εμάς θα άρεσε, φαντάζομαι. Ναι. Το θέμα βέβαια είναι εδώ ότι οι επιστήμονες το τεκμηριώνουν αυτό και σου λέει δεν είχαν οι Κινέζοι τέτοιους τεχνίτες, γλύπτες που να κάνανε αγάλματα σε φυσικό μέγεθος όπως ήταν γεμάτη η αρχαία Ελλάδα. Επίσης υπάρχει και, αναρωτιέται κανείς και πώς έφτασαν τότε, μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για τώρα, μιλάμε στους αρχαίους πολιτισμούς, λοιπόν πώς έφτασαν οι Έλληνες εκεί. Έφτασε όμως ο Μέγας Αλέξανδρος. Σωστό. Ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε μέχρι κοντά εκεί και ενδεχομένως μπορεί να έφερε μαζί του και αγάλματα και δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχει στηθεί από τον ελληνικό πολιτισμό και έτσι υπήρξε αυτή η επιρροή. Έξαλλοι πάντως οι Κινέζοι. Βέβαια υπάρχει και η άλλη άποψη που εκφράζει η Telegraph, Γιάννη, που λέει ότι αυτό όμως είναι και ένα δείγμα πως είχαν έρθει πολύ κοντά οι πολιτισμοί της Ανατολής. Και τις Δύσεις. Αυτά είχα να πω σήμερα. Μάλιστα. Γενικώς, μου αρέσει. Έτσι. Έχω οδηθεί κιόλας για μάθημα ιστορίας. Μ' αρέσει. Μια που δεν έχει γίνει τραπέζι φαγητού, θρανείο τάξης. Τέλεια, έχω λοιπόν, σημειώσει ήδη. Πάμε για teaser. Πάμε να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Άμε. Έχουν ανάψει τα τηλέφωνα από το πρωί. Ο Φίβος κάνει ρεπορτάζ. Έχει πάρει όλη την Κρήτη. Για το θέμα αυτό με την επίθεση με ψήφι. Θα τα πούμε όλα σε πολύ λίγο αναλυτικά. Πάμε να δούμε όλα τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σας σήμερα. Δείτε σήμερα στο Μέρα Μεσημέρι με τη Μάριον. Αποκλειστική μαρτυρία γυναίκας που έπεσε θύμα του κυκλώματος μαζικής εκδικητικής πορνογραφίας στην Πάτρα. Περιγράφει στην εκπομπή μας πώς η σχέση της με τον δράστη μετατράπηκε σε φιάλτη και πώς αυτός είχε αποσπάσει πάνω από 100.000 ευρώ από θύματα του που εκβίαζε και πουλούσε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο σε ιστοσελίδες του εξωτερικού. Θρίλερ στην Κρήτη. Την ώρα που το θύμα δίνει μάχη στο χειρουργείο με εκτεταμένα εγκάβματα, η 38χρονη δράστρια παραμένει άφαντη. Ρεπορτάζ και απευθείας συνδέσεις. Αφιέρωμα στις άγνωστες πτυχές της ζωής του ινδικής καταγωγής νέου Βρετανού πρωθυπουργού Ρίση Σούνακ. Έχετε σκύλο? Στο Top 10 της ημέρας δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε 10.000 ευρώ από μια εταιρεία που ζητά σκύλο για να τον κάνει influencer. Σαν σήμερα, το 1881, γεννήθηκε ο Παύλο Πικάσο και εμείς δεν θα γνωρίσουμε τον τεράστιο καλλιτέχνη, αλλά τον άντρα που υπήρξε κακοποιητικός με τις γυναίκες. Παγκόσμια μέρα ζυμαρικών σήμερα και ο Κωνσταντίνος Ντάφυλλος μας ετοιμάζει ζωντανά μακαρονάδες από το Ναό των Ζυμαρικών. Όλα
για εσάς μέχρι τις 4 παρέα σας εδώ. Όμως έχω τα καλύτερα τώρα. Νέο δώρο εβδομάδας, σας έχουμε πει από χθες. Υπέροχες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές Morris Retro Series. Τα βλέπετε εδώ, τι ωραία και σε ωραία χρώματα και με έτσι ένα ύφος vintage. Τώρα, τηλεφωνήστε στο 14999 ή στείλτε μήνυμα, open και όνομα τεπώνυμο. Η κλήρωση είναι για τις 31 Οκτωβρίου, επειδή αυτή την εβδομάδα δεν υπάρχει η Παρασκευή. Είναι 28 και εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Την κλήρωση θα την κάνουμε τη Δευτέρα. Η εταιρεία Μυρίδης Σαβίδης είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας των ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και μεγάλων οικιακών της εταιρείας Morris. Οπότε μπείτε στη διαδικασία. Είναι πολύ όμορφες αυτές οι συσκευές. Και βεβαίως έχουμε και το Toyota Yaris, το μεγάλο δώρο του σταθμού. Εδώ κληρώνει έκδοση Active 1000 κυβικά, 72 άλογα, πεντάθυρο, αξίας 16.000 ευρώ. Βραβευμένο αυτοκίνητο της χρονιάς 2021. Με τον ίδιο τρόπο, μηνύματα ή τηλεφωνήστε στο 14999. Ωραία. Πάρα πολύ. Είμαστε έτοιμοι να πάμε για πρώτες διαφημίσεις και ερχόμαστε σε πολύ λίγο να ξεκινήσουμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με την επικαιρότητα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και εξελίξεις και ρεπορτάζ από την υπόθεση της Κρήτης και την επίθεση με το καυστικό υγρό της 38χρονης στον 36χρονο. Υπάρχει πολύ ρεπορτάζ που προκύπτει αυτή εδώ την ώρα. Σε πολύ λίγο θα σας το μεταδώσουμε. Φαίνεται ότι είναι έτοιμη να παραδοθεί, έχει αναλάβει γνωστός δικηγόρος την υπόθεσή της. Τώρα όμως έχουμε άλλη μια αποκλειστική μαρτυρία εδώ. Μαρία Κατσί, καλησπέρα. Αφορά στην υπόθεση με το μαζικό revenge porn, αυτή την υπόθεση με τις 141 γυναίκες στην Πάτρα και βρήκες και δέχτηκε να σου μιλήσει μία από αυτές τις γυναίκες. Μία από αυτές τις γυναίκες, η οποία μιλάει αποκλειστικά στην εκπομπή σήμερα Μάριον, μας περιγράφει όλη τον εφιάλτη που ζει από τη στιγμή που ενημερώθηκε πως οι προσωπικές της στιγμές κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι ο άντρας, ο οποίος φέρεται να ανέβασε αυτό το βίντεο στο διαδίκτυο, ήταν σύντροφός της. Ήταν μαζί για ένα χρονικό διάστημα. Ίδια, όπως μας λέει, δεν είχε αντιληφθεί ότι θα γινόταν στην πορεία κάτι τέτοιο, δεν της είχε δώσει κάποιο δείγμα. Και όπως μας λέει, ζει έναν εφιάλτη. Τον εμπιστεύτηκε και μετά την εκβίαζε και μάλιστα τη ζητούσε χρήματα. Η ίδια είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Η Πάτρα είναι γνωστό ότι είναι μια πιο μικρή κοινωνία. Και δικηγόρος της γυναίκας είναι ο κύριος Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, ο οποίος είναι και κοντά μας και σε σύνδεση. Καλησπέρα σας. Ανδρέας Θεοδωρόπουλος. Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. Ανδρέας Θεοδωρόπουλος. Κύριε Θεοδωρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακολουθήσουμε τα όσα είπε η εντολέα σας, η πελάτη σας, στην συνάδελφο, στη Μαρία Τιγκατσί, και θα έρθουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Πάμε. Βεβαίως, να είστε καλά. Είδαν τις προσωπικές τους στιγμές αναρτημένες στο διαδίκτυο. Εκατοντάδες γυναίκες έπεσαν θύματα εκδικητικής πορνογραφίας από πρώην συντρόφους τους που δημοσίευσαν τις προσωπικές τους στιγμές στα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Με ενημέρωσαν ότι υπάρχει κάποιο ένα βίντεο στο ίντερνετ, κάποια ήθελε να τραβηχτούν, όχι να δημοσιοποιηθούν, και σε κάποια όχι, όπως ακάλυψα, ήταν στη συγκεκριμένη σελίδα που μου υπέδειξαν και βρήκα και τα βίντεο στα οποία είχα συνενέσει και κάποια που δεν γνώριζα καν την ύπαρξη τους, τα οποία αποδείχθηκε ότι ήταν αποκλειστικά μέρα σε κάποιο φυσικό. Ο εφιάλτης της είχε μόλις ξεκινήσει. Ο πρώην συντροφός της μαζί με άλλες δύο γυναίκες φέρονται να ευθύνονται για τη διαρροή χιλίων βίντεο στο ίντερνετ. Με εκβίασε. Για αρχή μου είπε να βρεθούμε από κοντά. Βρεθήκαμε. Μου ζήτησε να δω κάποια άλλα βίντεο πρώτα. Όχι δικά μου. Κάποιων άλλων γυναικών που τα μαγνητοσκοπούσαν, δύο άλλες κυρίες με πρωταγωνιστή. Να? Και μετά μου ζήτησε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Του είπα όχι. Εγώ έχω μια επιχείρηση εδώ στην πόλη. Εκείνος επέμεινε ότι αν δεν τα δώσω θα διαρρεύσει τις προσωπικές μου στιγμές σε όλους τους υπαλλήλους μου. Συνεργάζομαι με περίπου 200 άτομα. Του είπα άσε με να το σκεφτώ. Με ξαναπήρε άλλες δύο φορές από τότε.
Όπως λέει, τρεις μήνες αφότου διαπίστωσε πως οι προσωπικές της στιγμές χρησιμοποιήθηκαν ως πορνογραφικό υλικό, η ζωή της έχει μετατραπεί σε κόλαση. Τελικά μου δεν είναι μια κόλαση. Δεν πηγαίνω στην εργασία μου, δεν πηγαίνω σχεδόν από το σπίτι. Νιώθω διασμένη. Πάω σε ψυχολόγο, πρέπει να μιλώ δηλαδή για τον εαυτό μου και για τον κύκλο μου, όπως όλους μου, όπως συγκεκριμένως μου, την οικογένειά μου. Δύσκολα πολύ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που συναντούμε πολύ συχνά είναι το αίσθημα της ταπείνωσης, αίσθηση απώλειας αξίας του εαυτού, μεγάλη ντροπή, πολλές φορές ενοχή, πώς μπόρεσα εγώ να την πατήσω έτσι, πώς μπόρεσα εγώ να κάνω κάτι τέτοιο, παρόλο που ουσιαστικά μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εντελώς ανθρώπινο. Ήταν μια σχέση, η οποία τελείωσε χωρίς δράματα. Εντάξει, είχε κάποιες τέλειες πάντων, ας πούμε, σεξουαλικές προτιμήσεις λίγο ακραίες. Αλλά σε σχέση με αυτά που με βρήκαν ή αυτά που είδα στα βίντεο, γινόταν και βίαιος σε αρκετά από τα βίντεο, εγώ δεν τα περίμενα ποτέ. Συνολικά 141 γυναίκες αναγνώρισαν τον εαυτό τους στο διαδίκτυο σε μια πρωτοφανή υπόθεση μαζικού revenge porn στην Πάτρα. Έχω μιλήσει με άλλα δύο κορίτσια. Η μία κινείται εξίσου νομικά, η άλλη αρνείται. Θα κατέβουν το βίντεο και τα δικά μου και όλων των γυναικών και δεν είμαι μόνο εγώ και να υπάρξει πραγματική τιμωρία γιατί η ζημιά που έχει γίνει σε όλους εμάς και δεν τις γνωρίζω είναι ανεπανόρθωτη. Τουλάχιστον θα σταματήσει αυτός ο διαθυμός. Τις επόμενες ημέρες ακόμη 10 γυναίκες αναμένεται να καταθέσουν στην ασφάλεια πατρών. Λοιπόν, υπάρχουν εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση. Καταρχήν, είναι περίπου 10 οι γυναίκες τα θύματα τα οποία έχουν κινηθεί νομικά και έχουν κάνει μηνύσεις. Ναι. Και επίσης, μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και 4 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί για αυτή την υπόθεση. Έχουν καταθέσει ως ύποπτοι στις αρχές. Mm-hmm. Βέβαια, αναζητείται ο άντρας, σύμφωνα με πληροφορίες, που πρωταγωνιστεί σε όλα αυτά τα βίντεο. Και ήταν ο σύντροφος της γυναίκας που σου μίλησε, Μαρία. Ενδέχεται να είναι το ίδιο πρόσωπο. Μάλιστα. Που φέρνει τα έχει δημοσιεύσει. Κιόλας, λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρόπουλος είναι στη σύνδεσή μας. Κύριε Θεοδωρόπουλε, να έρθω σε εσάς. Ναι, κύριε Μπλεδάκη. Λοιπόν, η εντολέα σας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχει περάσει πολύ δύσκολες ώρες, γιατί δεχόταν έναν ομό εκβιασμό από τον πρώην σύντροφό της. Ακριβώς. Ο εκβιασμός ήταν ψυχολογικός, κύριε Μιχελιδά, κυρία Κατσή, αλλά και χρηματικός, διότι το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται ο άνθρωπος ο οποίος αναζητείται από τις διοκτικές αρχές είναι η κακουργηματική εκβίαση το 386 του ποινικού κώδικα. Δεν μπορώ να αποκαλύψω περαιτέρω πληροφορίες από τη δικογραφία, όμως μπορώ να σας ενημερώσω για το αδίκημα που κατηγορείται. Είναι στο όριο των 120.000 ευρώ και πλέον. Τι εννοείται 120.000, είχε αποσπάσει 120.000 ευρώ. Μέσω των εκβιασμών αυτών. Ακριβώς, κυρία Μιχελιδάκη, είχε αποσπάσει το ποσό των 120.000 ευρώ και περισσότερα. Αυτό τάζει ο νόμος για την κακουργηματική εκβίαση από διάφορες. Από την εντολέα σας ή από άλλες γυναίκες? Όχι από τη δική μου εντολέα. Από τη δική μου εντολέα, ευτυχώς, κάποια μικροποσά ήταν εκείνα τα οποία μπόρεσε να αποσπάσει προτού τον καταγγείλει στις διοκτικές αρχές και ύστερα στην δικαιοσύνη, αλλά στις περισσότερες γυναίκες, στο σύνολο των γυναικών, των 141 γυναικών, οι οποίες έχουν καταγγείλει την εκβίαση αυτή, ξεπερνά δηλαδή το ποσό συνολικά των 120 για όλες μαζί. Είχε ανοίξει φάμπρικα ο συγκεκριμένος που μας λέτε τώρα, κύριο Θεοδωρόπουλε. Δεν ήταν μόνο η περίπτωση της γυναίκας που συζητάμε εδώ, που έδωσε την αποκλειστική μαρτυρία. Ήταν και με άλλες γυναίκες. Είχε τραβήξει βίντεο και άλλες γυναίκες. Και το λειτουργούσε αυτό συστηματικά. Ζητούσε το μόνο. Σε site του εξωτερικού, σε διαδικτυακούς ιστοτόπους, οι οποίοι ανέβαζαν το βίντεο, αναρτούσαν το βίντεο αυτό, με το οποίο ύστερα εκβίαζε τις γυναίκες, πως εάν δεν δώσουν το χρηματικό ποσό ή εάν δεν ενδώσουν στις δικές του ορέξεις διαστροφικές, δεν θα το κατέβαζε από το διαδικτυακό ιστότοπο. Άρα εμείς μπορέσαμε και ανακαλύψαμε αυτό τον ιστότοπο του εξωτερικού, ο οποίος με την βοήθεια και του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Έχουν κατέβει αυτά τα βίντεο. Έχει κατέβει ένα βίντεο, αλλά να ξέρετε κάτι. Είναι πάρα πολλά τα βίντεο τα οποία υπάρχουν ακόμα. Είναι κύριε Θεοδωρόπουλε, είναι πολλές οι γυναίκες όμως που έχουν μιλήσει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για τον ίδιο άντρα. Και μάλιστα έχει και καιρό που έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία. Πού είναι αυτός ο άνθρωπος, δεν τον έχουν βρει ακόμη? Αυτός ο άνθρωπος αναζητείται ακόμη και εμείς τα ίχνη του
όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τις αρχές το κάνουμε, αλλά κοιτάξτε, δεν είναι μια απλή ιστορία, είναι μια υπόθεση η οποία έχει πλοκάμια και στο εξωτερικό. Εάν έχει διαφύγει στο εξωτερικό, είναι δύσκολο να τον εντοπίσουν οι αρχές παρά μόνο με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Με την Ιντερπόλ. Τι αυτό εννοείται πλοκάμια και στο εξωτερικό, κύριε Θεοδωρόπουλε? Ότι αυτή η οργάνωση, εμείς θεωρούμε ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση η οποία δρά στο εξωτερικό, εισήλθαν άνθρωποι, οι μεδαποί αλλά και αλλοδαποί, σε αυτό το κύκλωμα το οποίο δρά και στη χώρα μας και είναι παγκόσμιο, αν όχι ευρωπαϊκό, παγκόσμιο το κύκλωμα του revenge porn, της εκδικητικής δηλαδή πορνογραφίας, η οποία μαστίζει συνήθως και κυριεύει, και αυτές που είναι οι παθούσες είναι οι γυναίκες. Δεν λείπουν. Κύριε Θεοδωρόπουλε, ο συγκεκριμένος άνδρας λέτε ότι έχει σχέση με διεθνές κύκλωμα revenge porn? Λέμε ότι υπάρχουν πληροφορίες που δεν μπορώ να σας αποκαλύψω. Σας καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τα προσωπικά δεδομένα και εγώ δεσμεύομαι ως δικηγόρος από τον Γεωργικό Σύλλογο και τον Κώδικα των Δικηγόρων να ενημερώνω εσάς τους δημοσιογράφους, αλλά περαιτέρω πληροφορίες δεν μπορώ να σας αποκαλύψω. Το μόνο όμως που πρέπει να συγκρατήσετε είναι ότι υπάρχουν πληροφορίες πως δεν δρούσε μόνος του, αλλά με συμμορία, με εγκληματική οργάνωση. Αυτά τα άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί. Αυτά τα άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, τα τέσσερα άτομα που ακούμε, προφανώς ο συγκεκριμένος δεν είναι μέσα σε αυτά τα τέσσερα άτομα. Όχι, γιατί αναζητείτε ακόμη. Είχε και συνεργούς κοινωνία... όμως, ακούσαμε να λέει στην μαρτυρία εδώ η γυναίκα στη Μαρία Τικατσή, ότι υπήρχαν και δύο γυναίκες που εμπλεκόντουσαν σε αυτή την ιστορία. Διακινούσαν με κάποιο τρόπο. Δυστυχώς η κυρία Κατσή έχει δίκιο, υπήρχαν και γυναίκες οι οποίες ήταν και θεωρούνται ηθικοί αυτούργοι της συγκεκριμένης υπόθεσης, διότι εκβίαζαν και χρησιμοποιούσαν τα βίντεο αυτά εναντίον άλλων γυναικών. Έχουμε λοιπόν, κυρία Μιχελιδά, κυρία Κατσή, εδώ αδικήματα ποινικά τα οποία τελούνται από γυναίκες σε γυναίκες, δυστυχώς. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Θεοδωρόπουλε. Είναι μια ιστορία η οποία θα κρατήσει καιρό, διότι καταλαβαίνω ότι τα βίντεο, αυτό θέλω να σας περάσω ως μήνυμα, τα βίντεο αυτά έχουν περάσει και ως μόδα, το revenge porn και εκδικητικότητα, ίσως ως παιχνίδι, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μα εδώ δεν συζητάμε ανήλικα... για εκδικητικότητα, δεν συζητάμε για βιντεάκια που έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν. Εδώ συζητάμε και όπως μας το ανοίγεται, είναι φάμπρικα. Εκβιασμοί, βεβαίως, λεφτά. Βεβαίως. Τα πουλούσαν και αυτά τα βίντεο λογικά. Είναι μια πρέπει να δοθεί τέλος και υπάρχει, και αν θέλετε να δείτε και αργότερα στο μέλλον, υποθέσεις οι οποίες μετέχουν και ανήλικοι. Και κλείνω με αυτό. Ο νόμος από τις 22 Ιουνίου του 2022, κυρία Μιχελιδά, κυρία Κατσή, αναφέρει πως δεν είναι πλημελιματικό το αδίκημα, είναι κακούργημα. Έχει αυστηροποιηθεί. Ναι. Έχει αυστηροποιηθεί και όταν υπάρχουν και ανήλικοι ιδίως μέσα στις υποθέσεις, ναι, επαπειλείται ποινή 10 ετών και πλέον. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοδωρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Έρχεται ο Φίβος ο Παπαδάκης. Έλα, Φίβο, εδώ, διότι ώρα με την ώρα υπάρχουν εξελίξεις στην υπόθεση της Κρήτης. Από το πρωί κυνηγάμε και εμείς εδώ το ρεπορτάζ. Διαβάζουμε, μαθαίνουμε, έρχονται πληροφορίες ότι η 38χρονη που μέχρι αυτή την ώρα είναι άφαντη. Είναι τρεις μέρες άφαντη. Τρεις μέρες παρά το ένταλμα σύλληψης, παρά τις διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τώρα περιμένει γνωστό δικηγόρο από την Αθήνα να αναλάβει την υπόθεση και υπάρχει πληροφορία ότι θα παραδοθεί το απόγευμα. Ακριβώς, Μάριον. Σύμφωνα με τις τελευταίες λοιπόν πληροφορίες, πολύ γνωστός ποινικολόγος, ο κύριος Απόστολος Λύτρας, θα μεταβεί στην Κρήτη για να συναντήσει την 38χρονη δράστη και σύμφωνα με πληροφορίες σκοπεύει να παραδοθεί σήμερα το απόγευμα. Να πούμε πως έχει στηθεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο, έτσι ώστε να μην προκύψουν παρατράγουδα. Ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει εδώ στην εκπομπή, υπάρχουν φόβοι στην περιοχή για το ξέσπασμα μιας βεντέτας μεταξύ των δύο οικογενειών, καθώς πρόκειται για δύο οικογένειες πολύ γνωστές στην περιοχή και υπάρχει, μάλιστα, λοιπόν και αυτός ο φόβος. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, τον πρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, και τον ευχαριστούμε που είναι κοντά μας, γιατί ξέρουμε ότι είναι καθοδόν κάπου εκτός. Ευχαριστούμε, κύριε Καλιακμάνη. Καλησπέρα. Και την κυρία Μαρία Αντωνογιαννάκη, συνάδελφο δημοσιογράφο από το Νέα Κρήτη.gr. Καλησπέρα και σε εσάς.
Λοιπόν, να είστε καλά, καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, θα ήθελα να περάσω λίγο και στον κύριο Καλιακμάνη, πως τρεις μέρες μετά είναι άφαντη 38χρονη και όλα αυτά που ακούμε από τον κύριο Κούγια, τις καταγγελίες που έχει κάνει, ότι υπάρχει μία περίεργη συμπεριφορά από την πλευρά της αστυνομίας. Όμως, Μαρία, να έρθω λίγο σε σένα για αυτό το ρεπορτάζ το οποίο τρέχει, έτσι. Και εμείς μαθαίνουμε από εδώ ότι η 38χρονη προτίθεται αυτή τη στιγμή σε συνεννοήσεις να παραδοθεί το απόγευμα. Υπάρχει κάτι καινούργιο από εκεί? Έτσι φαίνεται, έτσι ακούγεται. Αναμέναμε να κλειδώσει το όνομα του δικηγόρου που θα την εκπροσωπήσει. Όπως αναφέρατε και εσείς, ακούγεται το όνομα του κυρίου Λίτρα. Αυτό ήταν που περιμέναμε. Αναμένουμε να παραδοθεί από ώρα σε ώρα. Είναι βέβαια κάτι που το περιμένουμε από τη Δευτέρα το πρωί να συμβεί και δεν έχει συμβεί ακόμα. Παραμένει άφαντη. Mm. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται. Οι επικοινωνίες με φιλικά της, συγγενικά της πρόσωπα για συνέλεξη πληροφοριών. Έχει γίνει έρευνα στο σπίτι της, όπου έχουν βρεθεί κάποια αποδεικτικά στοιχεία. Δόθηκε κάποια καινούργια πληροφορία, Μαρία μου. Ποιο ήταν αυτό το αυτοκίνητο, ποιος οδηγούσε που την παρέλαβε από το ξενοδοχείο και ουσιαστικά διέφυγε μετά την πράξη, μετά την επίθεση που έκανε? Αυτό είναι κάτι που αναζητάει η αστυνομία, την ταυτότητα του ατόμου το οποίο μίλησε μετά την επίθεση που κατέφερε στον ενδιαστάτη σύζυγό της. Ναι. Και φαίνεται να την πήρε από την περιοχή της Θερίσου, όπου και βρέθηκε παρατημένο το εγκαταλελειμμένο το όχημά της. Ερευνάει η αστυνομία τα στοιχεία του ατόμου αυτού. Έχει ζητηθεί η άρση του κινητού της, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιον μίλησε αμέσως μετά. Mm-hmm. Και μένει να το δούμε, να το φέρουμε στο φως τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, γιατί θέλω να γυρίσω πίσω και στο κομμάτι αυτό των φόβων, της αντεκδίκησης, της βεντέτας και όλα αυτά. Αλλά κύριε Καλιακμάνη, να ρωτήσω κάτι. Τρεις μέρες την αναζητά η αστυνομία την 38χρονη. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν δεν συμμετείχα εγώ στις έρευνες, οπότε δεν έχω πολλά στοιχεία τι ακριβώς έγινε εκεί και σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες. Αυτό που θα πω είναι ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που βγήκαν, κάποιος τη φυγάδευσε και κάποιος οπότε την απέκρυψε και την κρύβει κάπου. Και μάλιστα έχει ο κύριος Αλέξης Κούγιας που εκπροσωπεί τον 36χρονο άφησε υπόνοιες ότι ενδέχεται να έχει διαφύγει κιόλας, δηλαδή να έχει φύγει από την Κρήτη και να βρίσκεται ακόμα και σε άλλη πόλη. Ναι, το άκουσα. Το άκουσα που το είπε ο κύριος Κούγιας. Κοιτάξτε να δείτε. Από την πρώτη στιγμή η αστυνομία στο Ηράκλειο κινητοποιήθηκε, πήγε στο σπίτι της 38χρονης, εκεί βρήκε και το υπόλοιπο του υγρού που είχε χρησιμοποιήσει σε αυτή την δολοφονική επίθεση εναντίον του συντρόφου της. Εξέδωσε αναζητήσεις και άρχισε να ψάχνει σε όλο το Ηράκλειο, σε σπίτια, σε μέρη που θεωρούσαν υπήρχαν... Μα μπορούσαν να μιλήσουν τα κανάλια, κύριε Καλιακμάνη, από χθες το λέμε, με την 38χρονη και δεν μπορούσε να την εντοπίσει η αστυνομία. Αυτό τώρα, ξέρετε. Και έρχεται και η καταγγελία του κυρίου Κούγια και μιλάει για ένα υψηλό βαθμό στέλεχος της αστυνομίας που ενδεχομένως κάνει πλάτες. Τώρα όλα αυτά, γι' αυτό θέλουμε την άποψή σας και την εμπειρία σας και από τη θέση σας. Ναι, την άποψή μου λέω, γιατί δεν συμμετέχω στις έρευνες, ούτε είμαι επικεφαλής των ερευνών. Αν ήμουν, θα μπορούσα να μιλήσω με ασφαλή τρόπο. Mm-hmm. Κανονικά θα έπρεπε κάποιος από το αρχηγείο να βγει ο εκπρόσωπος τύπου του αρχηγείου και να δώσει πληροφορίες. Πιστεύω θα βγει κάποια στιγμή και θα πει ακριβώς τι έγινε. Για να νιώθει ο κόσμος σε μια τοπική κοινωνία μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, άμεσα, κύριε Καλιακμάνη, που όλοι γνωρίζονται. Πώς, τι να ισχύει δηλαδή, εννοείται? Να ισχύει κάτι τέτοιο, αυτό που ισχυρίζεται ο κύριος Κούγιας και κάνει την καταγγελία. Μα υπάρχει περίπτωση κάποιος αστυνομικός να πει στους συναδέλφους του, αυτό ξέρετε, αυτές οι απόψεις, ναι. Ο κύριος Κούγιας δεν ξέρω, ίσως στηρίζεται κάπου που δεν το ξέρω εγώ. Να εκφέρω άποψη όταν δεν γνωρίζω συγκεκριμένα στοιχεία. Όμως, να το πάρουμε σύμφωνα με τη λογική. Πώς μπορεί να γίνει? Ένας αστυνομικός είπε στους άλλους μην την πιάσουμε γιατί... Η λογική βέβαια λέει κιόλας, δηλαδή, άμα είναι μια γυναίκα και μιλάει με όλα τα κανάλια, αλλά δεν τη βρίσκει η αστυνομία, και αυτό πάλι στη λογική παραπέμπει, κύριε Καλιακμάνη. Ναι, αυτό λοιπόν. Δεν θα απολογηθώ εγώ όμως. Δεν θα απολογηθώ μα εγώ. Μα δεν σας ζήτησε κανένας, ούτε σας έβαλε σε θέση να απολογηθείτε. Όχι, το λέω για να το διευθύνω. Είμαι εκπρόσωπος των αστυνομικών. Υπηρετώ στο αεροδρόμιο. Αν είμαι
αξιωματικός υπηρετώ στο αεροδρόμιο, όταν χειριστώ μια υπόθεση εγώ και δεν την κάνω καλά, θα βγω για να απολογηθώ ότι δεν την έκανα καλά γιατί έγιναν αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ή την έκανα καλά γιατί πήγαν όλα καλά. Αυτά πρέπει οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που χειρίστηκαν την υπόθεση. Γιατί τώρα εμείς μπορούμε μόνο με ίσως να... Κύριε Καλιακμάνη, ευχαριστώ. Όμως έγιναν ενέργειες που έπρεπε να γίνουν. Ναι. Την ψάχνουν. Αλλά να ξέρετε και αυτό. Ναι. Ακούστε, όταν κάποιος ένα έγκλημα, δεν τον έχει η αστυνομία δεμένο με μια κλωστή, οπότε ακολουθεί την πορεία της κλωστής και το πιάνει. Χρειάζεται διαδικασίες και έρευνες. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, άρτηση απορρίτων έπρεπε να γίνει από την πρώτη στιγμή, συμφωνώ. Προφανώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλιακμάνη. Τώρα, καλά. Μαρία, κάτι τελευταίο. Είναι γνωστές αυτές οι δύο οικογένειες στην Κρήτη, της 38χρονης και της 36χρονης, και ακούγεται πάρα πολύ αυτό το κομμάτι για τη φόβη βεντέτας. Κυκλοφορεί, από εκεί μας έρχεται αυτή η πληροφορία. Κοιτάξτε, έχουμε δει και στο παρελθόν να συμβαίνουν διάφορα μεταξύ οικογενειών στην Κρήτη. Είναι μια κακή συνήθεια την οποία θέλουμε να την αποβάλουμε από το νησί. Ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο, να υπάρξει μια ήρεμη διαδικασία όσον αφορά την υπόθεση αυτή και το χειρισμό της. Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, αυτή την ώρα μαθαίνουμε κιόλας, γιατί επικοινωνήσαμε με το Θριάσιο, το νοσοκομείο όπου νοσηλεύει το 36χρονος, ότι αυτή την ώρα εγχειρίζεται. Το 36χρονος, ναι. Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Έλα, πάμε να καθίσουμε να βρούμε και τον Ανδρέα τον Βάγια, να συνεχίσουμε. Ναι, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι εκτεταμένα τα εγκάβματα που φέρει οι γιατροί. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά στο αριστερό μάτι, το οποίο κινδυνεύει να χάσει κιόλας. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχουμε ξεκινήσει και με την είδηση από τη Βρετανία που πήρε και επισήμως την εντολή ο Ρίση Σούνακ από τον Κάρολο τον Βασιλιά για σχηματισμό κυβέρνησης. Και οι Βρετανοί θα πρέπει να είναι έτοιμοι για δύσκολες αποφάσεις. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε όμως και στην υπόθεση Φίβου της Ρούλας Πισπυρίγκου, η οποία μεταφέρθηκε σήμερα στα δικαστήρια και πήγε στην ανακρίτρια. Η ανακρίτρια. Ναι. Πέρασε λοιπόν το κατόφλι λίγο μετά τις 9 το πρωί και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στις 16 Νοεμβρίου. Την βλέπουμε εδώ πέρα στα πλάνα, φαίνεται εμφανώς αδυνατισμένη. Συνοδεύει και ο κύριος Κούγιας από δίπλα, σωστά, είναι, ο οποίος, αν βλέπω σωστά. Ο κύριος Κούγιας Μάριον έκανε δηλώσεις έξω από την ανακρίτρια στις κάμερες και μεταξύ άλλων έκανε μια σοβαρή καταγγελία για ξυλοδαρμό της Ρούλας Πισπυρίγκου από αστυνομικούς. Μάλιστα, ο ίδιος έκανε λόγο για βασανισμό. Και είναι κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο φέρνει τώρα έτσι μια νέα τροπή στην όλη υπόθεση. Να πούμε πως η Ρούλα Πισπυρίγκου έχει ήδη παραπεμφθεί σε δίκη για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζορτζίνας. Και 16 Νοεμβρίου είναι η νέα ημερομηνία όπου θα απολογηθεί. Για τη Μαλένα και την Ήριδα αυτή την φορά. Έχουμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κούγιας. Πάμε. Η προθεσμία που πήραμε είναι εύλογη προθεσμία, δεν μπορείτε να αποκλείσετε. Αν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας από εμέ και τους συνεργάτες μου της δικογραφίας, ζητήσουμε και νέα προθεσμία. Αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, παρά το βάρος που έχει δημιουργηθεί, και είμαι βέβαιος ότι η κυρία συγκεκριμένη ανακριτής μπορεί να το σηκώσει αυτό το βάρος που έχει δημιουργηθεί με αυτά τα λαϊκά δικαστήρια, θα μην αποκλείσετε και την εκδοχή, κυρία κατηγορουμένη, σε αυτήν την υπόθεση να μην κρατηθεί προσωρινά. Από ό,τι μου μετέφερε η μητέρα, η αδελφή και η ίδια η κυρία κατηγορουμένη μετέφεραν, την έδιραν. Και την έδιραν και πολύ άσχημα κατά την προανάκριση. Της έβαλαν να υπογράψει, αυτό δεν το έχω ακούσει ποτέ και δεν γνωρίζω αν είναι αληθές, θα το διαπιστώσω. Και υπάρχει έγγραφο, μου λένε, να υπογράψει ότι δεν είναι δάρη. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα προχωράμε σε μια είδηση που ήρθε μόλις τώρα. Σε μια πολύ περίεργη είδηση, Μάριον, που μας έρχεται από το αεροδρόμιο των Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί λοιπόν πιάστηκε στα πράσα ένας Αιγύπτιος επιβάτης, ο οποίος πραγματοποιούσε την πτήση από Κάιρο προς Κωνσταντινούπολη μέσω Αθήνας. Και πιάστηκε λοιπόν με μετρητά αξίας, συνολικής αξίας 850.000 ευρώ, τα οποία προφανώς δεν Βάλτε είχε δηλώσει. Βάλτε 100 χιλιάρικα ακόμα στο σούπερ, γιατί μάλιστα, μάλλον ήταν παραπάνω. Ναι. 630.000 δολάρια, 160.000 ευρώ και 230.000 ριγιάλ, που είναι το νόμισμα του Κατάρ. Τα είχε μεικτά. Ναι. Να πούμε πως κατασχέθηκαν τα ποσά αυτά από το Τελωνείο και του επιβλήθη πρόστιμο 215.000 ευρώ. Σε βαλίτσα, ρε παιδί μου, σε το μετέφερε. Σε κυραποσκευή, στο χέρι.
Μάλιστα. Είχε θράσος. Μάλλον. Και είχαμε σήμερα το πρωί, παρουσιάστηκε ο 28χρονος οδηγός, ο οποίος παρέσυρε μία οικογένεια σκοτώνοντας την 15χρονη κόρη στην παλαιοχώρα της Ημαθίας. Παρουσιάστηκε λοιπόν σήμερα στην αστυνομική διεύθυνση Ημαθίας μαζί με τον δικηγόρο του. Να πούμε πως κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξαμελίας και εγκατάλειψη τροχαίου. Και επειδή το αυτόφορο έχει παρέλθει, αφέθηκε ελεύθερος. Επίσης έφερε μαζί του δίπλωμα άδεια κτλ. Για να αποδείξει στην ουσία την ομιμότητα. Είπε ότι δεν είχε πιει κιόλας, την κατοχή του όλα τα έγγραφα. Και είπε πως δεν είχε πιει, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως είχε καταναλώσει προηγουμένως πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Και τώρα αυτή η οικογένεια έτσι έχει βυθιστεί στο πένθος, η μάνα στο νοσοκομείο, η μάνα στο νοσοκομείο η κόρη σε κρίσιμη επίσης. Κατάσταση, ναι, η μικρότερη κόρη ελαφρώς τραυματισμένη και μάλιστα όλα αυτά, Μάριον, έγιναν μπροστά στα μάτια του αδελφού. Δηλαδή το είδε μπροστά του. Ο οποίος μάλιστα τράβηξε, λέει, λίγο και τις γυναίκες στο πλάι, γιατί θα υπήρχαν ενδεχομένως και χειρότερα. Τραγωδία. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην υπόθεση του Κολονού, όπου αύριο αναμένεται να καταθέσει η 12χρονη και μεταξύ άλλων θα κληθεί να αναγνωρίσει και κάποια από τα πρόσωπα που φέρονται να την έχουν βιάσει. Μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Πάλι θα υποστεί αυτή τη διαδικασία το παιδί αυτό. Να πούμε πως σύμφωνα με πληροφορίες η υπόθεση πλέον θεωρείται δεμένη από την Ελλάδα. Έχουν ταυτοποιηθεί τα περισσότερα πρόσωπα και το επόμενο διάστημα αναμένονται γύρω στις 10, γύρω στα 10 εντάλματα σύλληψης. Νέος κύκλος συλλήψεων. Ακριβώς. Να πούμε πως σημαντικές απαντήσεις θα δοθούν και από το κινητό της μητέρας της 12χρονης για να διαπιστωθεί εάν και η ίδια συνδιαχειριζόταν το προφίλ της στα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή αν και η ίδια είχε ενεργό ρόλο στη μαστροπία της κόρης της. Μαζί με το Μίχο. Ναι. Mm. Και να πούμε πως και ένα τελευταίο στοιχείο, ο Μιχάλης, ο άνθρωπος που φαίνεται να είναι ο ατζέντης μαστροπός, ο συνεργός του Ηλία Μίχου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει ταυτοποιηθεί από την Ελλάς και πρόκειται για έναν άνδρα γύρω στα 25 έτη. Αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε. Τώρα πάμε στην Βρετανία, Ανδρέα, για έλα να πούμε τα τελευταία του ρεπορτάζ. Ο νέος πρωθυπουργός, λοιπόν, ο Ρίση Σούνακ, βρέθηκε έξω από την Downing Street. Όπως συνηθίζεται, έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Εκεί, λοιπόν, προειδοποίησε τους Βρετανούς για δύσκολες... Το βαλιτσάκι το κουβαλάει πάρα πολύ, έχει αρχίσει και μου μπαίνει στο μάτι. Τι έχει μέσα. Έλα, προειδοποίησε, ναι, ωστόσο, τους Βρετανούς για δύσκολες αποφάσεις. Και να πούμε ότι συνήθως όταν ακούμε τη λέξη χρέος και τη λέξη δύσκολες αποφάσεις, έχουμε δει αρκετές φορές να ακολουθούνται πολιτικές λιτότητες σε αρκετές χώρες. Ο κύριος Σούνακ είναι και δύσκολος, είναι θατσερικός, είναι έχει σκληρός, πει ότι, ναι, ό,τι έχει πει ότι θα κάνουμε περικοπές στην οικονομία. Επίσης ανακοίνωσε τους 7 στόχους της κυβέρνησής τους, ανάμεσα στους οποίους είναι τα σχολεία, είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το NHS, το οποίο βρίσκεται σε πρόθυρα κατάρρευσης όπως υπάρχουν πληροφορίες. Αναφέρθηκε επίσης και στην εξωτερική πολιτική. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε λάθη της προηγούμενης κυβέρνησης, στα οποία ωστόσο... Και στις μόλις 44 ημερών. Των 44 ημερών, ωστόσο δεν αναγνώρισε προθέσεις. Αυτά είναι τα βασικά σημεία τα οποία έχουμε από την ομιλία του. Είναι πλέον ο νεότερος πρωθυπουργός και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και μερικά πράγματα, να το γνωρίσουμε καλύτερα. Για πάμε. Η Βρετανία υποδέχεται τον τρίτο πρωθυπουργό της για το 2022, καθώς μετά τις παραιτήσεις Μπόρις Τζόνσον και Λις Τρας, ο 42χρονος Ρίση Σούνακ θα γίνει ο νεότερος που θα βρεθεί στον αριθμό 10 της Downing Street, με την πρώτη ομιλία του βέβαια να μην έχει ιδιαίτερη απήχηση. Είναι σαν ρομπότ στην πρώτη του ομιλία. Μάλλον θα χρειαστούμε ακόμα ένα μαρούλι, έγραψε στο Twitter καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, παραπέμποντας στη γνωστή πια σύγκριση για το πόσο μπορεί να κρατήσει μια θητεία στη Βρετανία. Ένα ακόμα ρεκόρ του πρώην τραπεζίτη είναι ότι η πρωθυπουργική κατοικία θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά κάποιον πλουσιότερο και από τους βασιλείς. Ο γιος Ινδών μεταναστών και η σύζυγός του Ασκάτα Μούρτη, κόρη του έκτου πλουσιότερου ανθρώπου στην Ινδία, δεν έχουν να θυμίσουν το Slumdog Millionaire, καθώς γνωρίστηκαν στο Στάνφορντ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και σήμερα η περιουσία τους αγγίζει τα 730 εκατομμύρια στερλίνες, ενώ αντίστοιχα του Βρετανού μονάρχη τα 370 εκατομμύρια.
Σε ηλικία 39 ετών έγινε υπουργός οικονομικών υπό τον Μπόρις Τζόνσον. Ωστόσο, οι επικριτές του αναφέρουν ότι πρόδωσε την εμπιστοσύνη του με την παρέτησή του το καλοκαίρι να οδηγεί στη διάλυση του Υπουργικού Συμβουλίου και την πτώση Τζόνσον. Παράλληλα, με τη σύζυγό του έχουν βρεθεί ήδη στη δίνη σκανδάλων, καθώς τον νέο πρωθυπουργό έχει επιβληθεί πρόστιμο για παραβίαση των κανονισμών του lockdown, καθώς συμμετείχε στα κορονοπάρτι του Μπόρις Τζόνσον, ενώ η πολυεκατομμυριούχος Ασκάτα Μούρτι έχει κατηγορηθεί για φοροδιαφυγή. Όπως κατά καιρούς έχει δηλώσει σε βρετανικά μέσα, πρόθεσή του είναι να διαχειριστεί την οικονομία όπως η Μάργαρετ Θάτσερ, της οποίας δηλώνει θαυμαστής, ενώ προσπαθεί να δημιουργήσει έρισμα στους Βρετανούς που βλέπουν την ακρίβεια σε είδη κατανάλωσης και ενέργεια να δυσκολεύουν το χειμώνα που έρχεται, ζητώντας να μην κρυθεί από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του, αλλά από τη θητεία του. Θα πρέπει να καθησυχάσει τους ανθρώπους πριν φτάσει ο χειμώνας απέναντι στο φόβο της γενικευμένης φτώχειας και της οικονομικής αβεβαιότητας, αναφέρουν χαρακτηριστικά αναλυτές, με τον Σούνακ να πρέπει να αποκηρύξει τις απόψεις της νεότητάς του, όταν αυθόρμητα είχε απαντήσει σε ντοκιμαντέρ του BBC ότι έχω φίλους αριστοκράτες, έχω φίλους από την ανώτερη τάξη, αλλά δεν έχω φίλους από την εργατική τάξη. Με ελάχιστα περιθώρια χρόνου στη διάθεσή του, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας πρέπει άμεσα να διαχειριστεί ένα βουνό προκλήσεων την ώρα που ο πληθωρισμός και η κοινωνική κρίση χτυπούν κόκκινο, το σύστημα υγείας βρίσκεται σε κατάρρευση και ενώ θα κληθεί άμεσα να δώσει λύσεις σε δύσκολα ζητήματα όπως η επανένωση των συντηρητικών, η Βόρεια Ιρλανδία, η μετανάστευση και η εξωτερική πολιτική. Τώρα έχει κάνει φίλους από άλλες τάξεις πέραν των αριστοκρατών. Αποποιήθηκε τη δήλωση αυτή. Ωστόσο, είναι μια δήλωση η οποία εντάξει, ακόμα υπάρχει στην Βρετανική. Και την ανασύρει κανείς και τη δείχνει. Τώρα, βέβαια, ο κύριος Σούνακ, για να το κλείσουμε, υπήρξε και στην Goldman Sachs στέλεχος. Και αυτό λένε ότι ενδεχομένως μπορεί να λειτουργήσει θετικά. Τσίπησαν και λίγο οι αγορές με, με το όνομά του στην Πρωθυπουργία. Λοιπόν, πάμε. Θα την παρακολουθούμε την Βρετανία, ωστόσο πάμε στη Ρωσία για να παρακολουθήσουμε μια είδηση η οποία είναι μια φρικιαστική, θα μπορούσαμε να πούμε, δήλωση. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε τηλεπαρουσιαστής του Russia Today, μια πάρα πολύ προσβλητική δήλωση για τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε και το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Таких надо было в Пысыне. Прям вот там, где плыны каша. Вот прям топить этих детей, топить. Αυτή λοιπόν είναι η δήλωση του Αντών Κρασόφσκι. Ρωσικό κρατικό κανάλι, Ακριβώς. Ναι. Είναι μια δήλωση η οποία πραγματικά προκαλεί αποτροπιασμό. Ακόμα και το ίδιο το Russia Today άδειασε τον συγκεκριμένο παρουσιαστή. Ο ίδιος στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη. Ωστόσο, το στίγμα για τα χιλιάδες παιδιά που ακούνε κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι είναι πραγματικά δραματικό. Η ιστορία πάντως έχει δείξει ότι σε περιόδους πολέμου, δυστυχώς, ακόμα και οι πολίτες μοιάζουν με το τέρας. Δηλαδή, μπαίνουν και εκείνοι σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά είναι τραγικό τώρα να ακούς τέτοιες δηλώσεις για παιδάκια να πνιγούν. Δηλαδή. Τα παιδιά, λέει, που θεωρούν τους Ρώσους ως κατακτητές της Σοβιετικής Ένωσης. Τα παιδιά της Ουκρανίας που θεωρούν τους Ρώσους ως κατακτητές. Μάλιστα. Λοιπόν. Και από εκεί θα πάμε στην Αριζόνα, εκεί όπου υπάρχουν παγιδευμένοι τουρίστες στο Grand Canyon. Ωστόσο, τα νέα είναι σχετικώς καλά για εκείνους, καθώς το ασανσέρ έσπασε. Ωστόσο, τελικά βρέθηκαν να είναι κλεισμένοι σε υπερπολιτελή σουίτα. Τι ασανσέρ, το Grand Canyon, καταρχήν, μισό λεπτό. Είναι σουίτα. Είναι κλεισμένοι από την Κυριακή σε μια πολυτελή σουίτα. Αυτά είναι τα καταφύγια, τα κρυφά, εγώ νομίζω. Ακριβώς. Αυτά όλα τα οποία ψάχνουμε όλοι εδώ και λένε ότι πάμπλου ότι έχουν καταφύγια και αυτά. Ευρέθη ένα. Πού είναι αυτό, μέσα στα έγκατα της γης εκεί. Για να καταλάβουμε λιγάκι το ύψος, μιλάμε για περίπου 20 ορόφους με τις κάλες. Αναγκάστηκαν τώρα να το αποκαλύψουν για να μπουν οι άνθρωποι μέσα. Και εκεί είναι εγκλωβισμένοι και περιμένουν βοήθεια. Ναι, έχουν και κινητικά προβλήματα και γίνονται προσπάθειες με εξωτερική γεννήτρια να μπορέσει να δουλέψει ο ανελκυστήρας και έτσι να καταφέρουν να απεγκλωβιστούν. Το ζήτημα είναι ότι δεν ξέρω τελικώς ποια είναι η επιθυμία των συγκεκριμένων. Να βγουν ή να μείνουν για λίγο ακόμα. Είναι εγκλωβισμένοι στη σουίτα. Είναι πεντάστερο.
Λοιπόν, και τώρα τι έγινε, έπεσε ξύλο. Ναι, θα μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια διοργάνωση που είναι τα καλλιστεία της Σρι Λάνκα, τα οποία διοργανώνονται στη Νέα Υόρκη. Αφού λοιπόν υπήρξε η στέψη, ακολούθησε ένα πάρτι. Υπήρχαν και καλεσμένοι στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ωστόσο, έχει γίνει viral και στη Σρι Λάνκα και στη Νέα Υόρκη το ξύλο που πέφτει μετά τα καλλιστεία. Συγγνώμη, είναι άντρες, γυναίκες μαζί, δέρνονται. Δεν καταλαβαίνω, δεν βλέπω. Ακριβώς, ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι. Ωστόσο, κυκλοφορεί πολύ έντονα στο διαδίκτυο τα συγκεκριμένα βίντεο. Έχουν γίνει πραγματικά viral. Και μια ακόμα είδηση από τις. Είναι χαμός, πραγματικά. Μια ακόμα είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και με αυτή θα κλείσουμε. Υπάρχει εδώ πέρα είναι η ιστορία του Τζέφρι Ντάμερ, η οποία αυτή τη στιγμή κατακλείζει το Netflix, είναι νούμερο ένα. Πολύ γνωστή σειρά. Ακριβώς. Εδώ πέρα όμως η είδηση έχει να κάνει με τον πατέρα του, τον Λάιονελ Ντάμερ, ο οποίος στα 86 του ζει απομονωμένο στο Οχάιο, δεν κάνει και ιδιαίτερες δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Δέχτηκε λοιπόν δύο επιθέσεις. Η μία δεν ήταν τόσο αρνητική, ήταν μια επίθεση φιλίας από μια γυναίκα η οποία πέταξε ένα εσώρουχό του στην αυλή του και του είχε γράψει κιόλας ότι Λάιονελ, σ' αγαπώ. Εν τω μεταξύ υπάρχει και μια άλλη επίθεση από έναν οδηγό λεωφορείου, ο οποίος βρέθηκε απειλητικά εναντίον του Λάιονελ Ντάμερ. Η σειρά πάντως κατακλείζει και ο συγκεκριμένος. Πόσες είχε γυναίκες είχε σκοτώσει ο Νομίζω 17 άντρες. 17 άντρες. Τα θύματα του ήταν άντρες. Α, ναι, άντρες σκότωνε. Τα βίαζε πρώτα, μετά τα τεμάχιζε. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια συν 70 χρόνια για τα ιδεχθή εγκλήματά του. Και σκότωνε άντρες, μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα, ευχαριστούμε. Πάμε στη Μαρία Τιγκατσί τώρα για τα νέα από την περιφέρεια. Τι κλίση ήταν αυτή απλήρωτη, πόσο καιρό δηλαδή και μέχρι πού έφτασε, για πες. Δεν πίστευε στα μάτια του ο νεαρός από τη Λάρισα, γιατί του ήρθε ένα ραβασάκι από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου που του έλεγε ότι θα πρέπει να πληρώσει 60.000 ευρώ για μία κλίση από την τροχέα. 60.000 ευρώ, κάτσε 60.000 καλέ, περίμενε. Ευρώ. Ναι, 60.000 ευρώ κλίση. Έτσι έγραφε το χαρτί. Για μια κλίση από την τροχέα που είχε γίνει το 2020, μια κλίση περίπου γύρω στα 100-110-119 ευρώ. Κάπου εκεί ήταν η κλίση. Πόσες προσαυξήσεις πήρε. Λοιπόν, με τις προσαυξήσεις του έγραψαν ότι θα πρέπει να πληρώσει 60.000 ευρώ. Ο άνθρωπος τώρα, αυτό που καταλαβαίνεις, δεν ήταν άνθρωπος του μεροκάματου, δεν μπορούσε καν να προσεγγίσει αυτό το ποσό. Οπότε αναγκάστηκε να πάει στο Δήμο να δει τι έχει συμβεί, όπου του είπαν ότι έχει γίνει ένα λάθος, το οποίο μάλιστα Μάριο δεν ήταν για πρώτη φορά. Και άλλοι έχουν λάβει τέτοια ραβασάκια που τους λένε ότι πρέπει να πληρώσεις περίπου στα 60.000 ευρώ. Τελικά λύθηκε το θέμα, δεν θα πληρώσει 60.000 ευρώ. Τον καθησύχασαν, φαντάζομαι, για το λάθος. Ναι, γιατί είχε αγχωθεί πάρα πολύ ο νεαρός αυτός. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι να ανοίξεις, να ανοίξεις ένα λογαριασμό. Λες, άστον εκεί, όχι, δεν είμαι ακόμα έτοιμος ψυχολογικά. Είναι του ρεύματος, είναι από εδώ, είναι από εκεί, άστο από εκεί. Να ανοίξεις και την κλίση και να διαβάσεις 60.000 ευρώ. Δεν το περίμενε με τίποτα. Ναι, αυτό. Δεν το περιμέναμε, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα άλλος πανικός. Πάλι στη Λάρισα. Στη Λάρισα. Μια φοιτήτρια άνοιξε το πρωί. Δεν βλέπω. Εγώ δεν κοιτάω καθόλου το μόνιτορ, θέλω να σου πω. Ξέρω το φόβο σου. Ναι, αυτά είναι πλάνα αρχείου. Δεν είδε και αυτό το φίδι, αλλά ήταν οχιά. Ήταν μια οχιά, την οποία τη βρήκε στο μπαλκόνι της το πρωί. Ναι. Τι να κάνει η κοπέλα, κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική προκειμένου να τη βοηθήσει. Η πυροσβεστική υπηρεσία πήγε εκεί, τη βοήθησε και μάλιστα είπαν ότι το φίδι δεν το πιάσαν και πάρα πολύ εύκολα. Ήταν άγριο. Οχιά στο κέντρο της πόλης στη Λάρισα, στο μπαλκόνι της. Και μάλιστα Οκτώβριο μήνα, έτσι. Πέφτουνε σε χειμερή ανάρκη, εννοείς. Έχει ζέστη τώρα, οπότε βγήκανε. Έχουν και τα φίδια αλλάξει τις συνήθειες, μάλιστα. Και πάμε λοιπόν, πάμε, αλλάζουμε κλίμα και αλλάζουμε και εικόνες, έτσι ωραίες εικόνες από την ΚΕΑ. Όχι, δεν είμαστε στην ΚΕΑ. Μια παρέλαση ήρθε εδώ. Στα Τρίκαλα, όπου ο πατέρας ενός μαθητή του δημοτικού άρπαξε από το λαιμό του διευθυντή του σχολείου, γιατί, όπως είπε η κόρη του, δεν ήταν σημειοφόρος στην παρέλαση της 28η. Πού θα γίνει, τέλος πάντων, δεν την έχουν βάλει, δεν την έχουν ορίσει σημειοφόρο και την πιάστηκαν στα χέρια. Θέλω να σου πω ότι και ο άνθρωπος αυτός είναι και αυτός δάσκαλος σε σχολείο. Και έπιασε από το λαιμό το διευθυντή του σχολείου. Το διευθυντή του σχολείου, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα δεν. Τι να πω, ασχολίαστο, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ΚΕΑ. Να πάμε στην ΚΕΑ και σε εντυπωσιακές εικόνες που δημοσιεύει το Κυκλάδες 24. Είναι ένα βίντεο, λοιπόν, από την ανέλκυση ενός ναυαγίου από το πλοίο Ντορντούντσουάν, το λέω σωστά. Ένα τουρκικό πλοίο το οποίο είχε βυθιστεί στο λιμάνι της ΚΕΑ το 2020. Δύο χρόνια, λοιπόν, μετά, κατάφερα να τον βγάλουν από το βυθό της θάλασσας. Όχι όμως ολόκληρο. Ακολούθησαν μία νέα μέθοδο. Έκοψαν σε τμήματα
το σκαρί του πλοίου στο βυθό, προκειμένου να το βγάλουν στην επιφάνεια πιο εύκολα. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Και στη Θεσσαλονίκη, σε ένα άλλο πλοίο, το οποίο λέγεται Κωνσταντής, το πλοίο αυτό που έκανε δρομολόγια στις ακτές του Θερμαϊκού, δυστυχώς χθες, στο ναυπηγείο που βρισκόταν, ξέσπασε μια φωτιά σε ένα άλλο πλοίο, σε ένα επιβατικό πλοίο. Δεν κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, με αποτέλεσμα το καραβάκι Κωνσταντής να τυλιχτεί και αυτό στις φλόγες και να καεί ολοσχερός. 16 πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, αλλά δυστυχώς η φωτιά επεκτάθηκε. Και να πάμε στο Βόλο τώρα. Θα πάμε στο Βόλο τώρα, για να δω. Στο Βόλο έχουμε χορούς, Δεν έχουμε χορούς. Έχουμε αυτή τη ρουτίνα με τα αγριογούρουνα. Α, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Θα πάμε μετά στις χορούς. Έχουμε τοπική. Λοιπόν, εδώ ένα ζευγάρι οδηγούσε στον δρόμο, όταν ξαφνικά δύο αγριογούρουνα πετάχτηκαν μπροστά τους. Ναι. Το ένα κατάφερε να περάσει πιο γρήγορα, το δεύτερο δυστυχώς δεν τα κατάφερε, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα να πεθάνει το αγριογούρουνο. Ευτυχώς, το ζευγάρι είναι καλά στην υγεία του, δεν τραυματίστηκε. Πολύ επικίνδυνα όλα αυτά έχουμε δει, με πολύ άσχημη κατάληξη και με ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, και είναι όλο και πιο συχνά συμβαίνουν. Και πετάγονται μπροστά, αυτά κατεβαίνουν προφανώς να βρουν φαγητό στους δρόμους, στο κέντρο της πόλης. Ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Έχει αυξηθεί, ναι. Και δυστυχώς πολλές φορές δεν προλαβαίνουν οι οδηγοί να πατήσουν φρένο ή να το δουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα να πέφτουν πάνω τους. Και να και συμβαίνει τροχαία. Λοιπόν, τώρα, πάμε παρακάτω, μην σε μπερδέψω εγώ. Πού πάμε? Θα πάμε στον Γιάννη Βρούτση. Θα πάμε. Άρε, να τη χωρί και στήθηκαν τα νησιώτικα. Λοιπόν, πες μας που είναι. Πού είναι όμως, ναι. Είναι μέσα στο πλοίο, με προορισμό την Αμοργό. Είναι μαζί με τον Δήμαρχο Πάρου, τον κύριο Κοβέο, τον οποίο τον βλέπουμε τώρα στις εικόνες μας. Ο Γιάννης Βρούτσης έχει στήσει το χορό κανονικά. Καλά, εκεί υπάρχουν και όργανα κανονικά. Έχουν και όργανα. Ναι. Εδώ. Φαντάζομαι οι επιβάτες το χάρηκαν όλο αυτό το γλέντι που στήθηκε εκεί. Βουλευτής Κυκλάδων ο κύριος Βρούτσης. Ναι. Μια χαρά το ταξίδι, πάρα πολύ ωραία κύλησε. Το χάρηκαν όλοι και φυσικά κάποιος τράβηξε βίντεο και δημοσιεύτηκε στο Κυκλάδες 24. Μάλιστα. Θα μείνουμε στο ίδιο κλίμα. Θα πάμε όμως στην Κρήτη, όπου ένας ηλικιωμένος άντρας χορεύει σαν έφηβος. Δες εδώ, ανεβαίνει πάνω στην καρέκλα. Και χορεύει κριτικά πάνω στην καρέκλα. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Ούτε και εγώ το έχω ξαναδεί. Ναι. Χορεύει Μαλεβιζιώτη, ένα κριτικό χορό. Και πάνω. Και τι είναι αυτό, σε μπουκάλια? Έχει διάφορες. Και σε μπουκάλι, χώρεψε εκδοχές. Και στην καρέκλα. Ναι. Εντάξει, φοβερές ικανότητες, έτσι. Δεν το συζητώ. Να είναι καλά. Δύναμη. Γλέντια. Αυτά. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να πάμε σε διάλειμμα? Σε διάλειμμα. Πρώτα όμως εγώ θα δώσω τους διαγωνισμούς, τα δώρα για τους τηλεθεατές. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας με τις νέες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές Morris Retro Series. Βλέπετε εδώ τι ωραία χρώματα και σε ύφος έτσι vintage. Τηλεφωνήστε στο 14999 ή στείλτε μήνυμα στο open κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου, γιατί Παρασκευή είναι 28 και είναι αργία. Και εδώ από την εταιρεία Μυρίδης και Σαβίδης αυτά τα υπέροχα προϊόντα είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας των ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και μεγάλων οικιακών της εταιρείας Morris. Και βεβαίως κοιτάξτε εδώ και το Toyota Yaris, είναι το νέο αυτοκίνητο που δίνει εδώ ο σταθμός, το Open, έκδοση Active, 1000 κυβικά, 72 άλογα, πεντάθυρο, αξίας 16.000 ευρώ. Ήταν και βραβευμένο αυτοκίνητο της χρονιάς που πέρασε, του 21, στο 14999. Στείλτε μήνυματα ή πάρτε τηλέφωνο, ό,τι προτιμάτε. Για τσιγκλίστε λίγο τη δίκη σας που ξέρετε. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε, γιατί έχω ένα Κωνσταντίνο Ντάφλο ο οποίος μαγειρεύει ζυμαρικά και θέλω να δω τι έχει κάνει και αν έχει βάλει το σκούφο του ακάκιου. Και έρχεται βεβαίως και ένα πολύ δυνατό top 10. Λοιπόν, επανήλθαμε και πάμε εμείς κανονικά στην εκπομπή μας και έρχεται το Top 10 με τον Τζόνι και την Τζόρτζια βεβαίως. Ναι,
Λίγο να θέλω πλάτη-πλάτη λίγο. Πλάτη-πλάτη. Μάτσι-μάτσι είμαστε και σήμερα και ήρθαμε να πούμε το top 10 και ξεκινάω με μια είδηση που σίγουρα θα σας καθυλώσει συνταράξει. Υπάρχουν Έλληνες στην Κρήτη. Τι λες. Αυτό. Έως. Πέσε 10 μόνο. Δεν το λέω εγώ ότι υπάρχουν Έλληνες στην Κρήτη. Την αποκάλυψη έκανε αυτό το μοντέλο εδώ που βλέπετε, η Elizabeth από την Αμερική, η οποία έκανε μία ανάρτηση σε ένα ταξίδι της που έκανε πρόσφατα στην Κρήτη. Και η Elizabeth όλα αυτά. Α, εδώ στα μέρη μου, Ηράκλειο. Εδώ. Πήγε να κάνει modeling, λέει, και λίγο διακοπές στην Κρήτη και έπεφτε πάνω σε Έλληνες. Και έκανε μία ανάρτηση στο Instagram που έλεγε. Παιδιά... Ενώ τι περίμενε. Δεν ξέρω. Ο αλλού. Περίμενα να δω ο αλλού. Πήγα στην Κρήτη και συνάντησα Έλληνες. Πω, πω, wow, εντυπωσιακό ήταν αυτό που έγραψε στην ανάρτησή της. Με αποτέλεσμα από κάτω. Ή πώς την γεράσανε πολλές ρακές και μπερδεύτηκε. Δεν καταλάβαμε τι έγινε, γιατί εδώ ουσιαστικά την τρόλαραν κάτω από το προφίλ της, τέλος πάντων, στο Instagram. Εκείνη έσπευσε να το αλλάξει κάπως, λέγοντας ότι εντάξει, με κέρασαν αρκετό ούζο, οπότε μάλλον κάτι εκεί πέρα έγινε κάποια παρανόηση. Και να πούμε ότι στην πραγματικότητα γενικά οι Γερμανοί δεν φημίζονται, ρε παιδί μου, για τη γεωγραφία τους. Δηλαδή δεν πήγαιναν, ας πούμε, έκαναν απουσία στη γεωγραφία. Οπότε, όταν ήταν σχολείο δεν πήγαινε, μάλλον. Ναι. Φωστήρας η Ελίζαμπεθ, δηλαδή. Φωστήρας, μπράβο της, τζιμάνι. Ότι όσο έχει ομορφιά, τόσο χάνει σε μυαλό. Δεν πειράζει. Να είναι κανένα το κορίτσι να κάνει modeling. Λοιπόν, έλα, πάμε στο νούμερο 9 και πάμε να δούμε μια νέα επίθεση ακτιβιστών, αυτή τη φορά στο Λονδίνο. Πάμε να δούμε το νούμερο 9. Μάριον, σου έχω δείξει πουρέδες πατάτας, ντοματοχυμούς, έχουν ρίξει διάφορα σε πινάκες. Τώρα αυτή τη φορά στο Μουσείο Madame Tussauds στο Λονδίνο, οι ακτιβιστές ρίχνουν κέικ σοκολάτας στο κέρινο μήμα του Καρόλου Γάμα, έτσι. Στο βασιλιά. Στο βασιλιά. Τον ίδιο. Ναι. Τον ίδιο. Στο πρόσωπο κιόλας, στο πρόσωπο. Τη γλίτωσε και η Καμίλα και ο Βίλιαμ και η Κέιτ πάντως. Είχαν στόχο μόνο τον Κάρολ από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, κάποια κομμάτια πετάθηκαν και στην Καμίλα. Την πήραν λίγο τα σκάρια. Σου λέει μην τη χαλάσουμε το μακιγιάζ της Καμίλας, της καμένης. Το κάνουν τώρα αυτό, πάλι σαν ένδειξη διαμαρτυρίας. Να πούνε ότι πρέπει να σταματήσει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστούν αυτές τις επιθέσεις. Σας έχω κάθε μέρα μια νέα. Από έτσι φαίνεται. Αυτό έτσι το παρακολουθούμε. Ναι. Ναι. Πάντως λέρωσαν και το χαλί και το μείωμα. Ναι. Και πάμε τώρα στο ντροπή. Νούμερο 8 και θα ακούσετε έναν ήχο που σίγουρα θα σας τρομάξει. Κοιτάξτε. Βλέπουμε τον πλανήτη μας εδώ αυτή τη στιγμή και είναι ένας ήχος που μόνο αν τον ακούσετε μπορείτε να καταλάβετε γιατί μιλάω. Ακούστε. Πολύ επιλυτικά. Είναι αυτό. Thriller. Έρχεται. Δεν είναι σαν να βλέπεις ταινία από θρίλερ. Πλησιάζει. Τι είναι. Είναι ένας ήχος που μας έχει δώσει τώρα ένα πανεπιστήμιο στη Δανία οι επιστήμονες εκεί και λένε ότι όλοι ξέρουμε ότι περιβάλλεται η γη από έναν τεράστιο φλοιό τέλος πάντων που μας προστατεύει από την ακτινοβολία και από διάφορα σωματίδια που έρχονται επιθετικά προς τη γη. Είναι οι συγκρούσεις. Όζων. Ναι, κάπως έτσι, ας πούμε. Είναι το μαγνητικό πεδίο. Που γίνεται πάνω στο μαγνητικό πεδίο από τα σωματίδια και τα αποκρούει για να μην περάσουν μέσα στη γη. Και λέει ότι αυτό δεν μας το στέλνουν για να φοβηθούμε, που τρομάξαμε ήδη που το ακούσαμε, αλλά το κάνουν για να μας ταρακουνήσουν ότι πρέπει να προσέχουμε τον πλανήτη. Εμένα μου θυμίζει εμένα στο ψυγείο το βράδυ, 2 η ώρα, που ξέρεις, ψαχουλεύω, πάω να φάω κάτι και δεν. Αυτό, κάπως έτσι ακούγομαι το βράδυ. Έτσι, σαν ποντικάκι, λοιπόν. Τι τους θες τους επιστήμονες, βρε Γιάννη. Είδες. Έλα, σου πάμε. Λέω πάλι. Το βλέπω πιο λαϊκά. Λοιπόν, και στο νούμερο 7 πάμε να δούμε ένα ζευγάρι που έχει, ρε παιδί μου, φύγει από το δίκτυο της πόλης και ζει πράσινα. Πάμε να δούμε στο νούμερο 7. Το βλέπεις αυτό, Μάριν, τροχόσπιτο, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Να, μας καλωσορίζουν κιόλας. Καλώς τους. Λοιπόν, αυτό το έχουν φτιάξει μόνοι τους, το ζευγάρι αυτό που βλέπουμε από την Ουαλία. Λοιπόν, λένε δεν θέλουμε να ζούμε με το άγχος, να πληρώνουμε ένα στεγαστικό δάνειο, να έχουμε την υποθήκη στο κεφάλι μας, με την ενεργειακή κρίση που υπάρχει, να πληρώνουμε λογαριασμούς. Οπότε τι κάνανε. Τι κάνανε. Χτίσανε αυτό το σπίτι μόνοι τους, το οποίο το μετακινούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και χρειάστηκαν 18.000 λίρες, λέει, για να το φτιάξουν, συν 8.000 για εγκατάσταση ηλιακού συστήματος, που τους επιτρέπει να ζεσταίνουν το νερό τους, να φτιάχνουν το φαγητό τους και να έχουν παιδί μου. Έχουν φωτοβολταϊκά. Ναι. Ναι. Άρα είναι όλα αυτόνομα. Φαντάζομαι δεν πληρώνουν τίποτα πουθενά. Το μόνο θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ποιο είναι το θέμα, Μάριο. Πρέπει να τα έχουν πολύ καλά μεταξύ τους. Δεν είναι πατάει ο ένας τον άλλον μέσα. Ισχύει. Εκεί. Ναι. Από ό,τι μαθαίνω εγώ που έχω μιλήσει με το ζευγάρι, τώρα είχα πετύχει σύνδεση με την Ουαλία. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Πάλι καλά. Το μόνο λέει έξοδο είναι η βενζίνη που είναι 200 με 300, λέει 300 λίρες ετησίως για βενζίνη. Δεν μου φαίνονται πολλά χρήματα. Και εσύ είναι 100 λίρες που είναι η ενοικίαση του χώρου.
του εκάστοτε χώρου που πάνε και μετακινούν το όχημά τους, το τροχόσπιτο αυτό. Και κάθε όσο θέλει. Και κάθε όσο θέλει. Όμορφο, δεν μπορώ οπότε να πω. Απλά ναι. Σου ξαναλέω. Ένα ζευγάρι έχει και τις δύσκολες στιγμές. Πρέπει να υπάρχει λίγο χώρο. Ναι, δηλαδή αν πει ναι. Να χωρίσει. Δεν μπορεί να πας να μείνει αλλού αν θες να χωρίσει μετά από αυτό. Αυτό ελπίσουμε το διαδίκτυο να μην κοστίσει. Όσο... εκεί, πρέπει να τα βρει. Ναι, ναι. Αναγκαστικά. Ναι. Και πάμε τώρα στο νούμερο 5 και θα ταξιδέψουμε στη Γρυλανδία. Μ' αρέσει. Είναι αυτές οι φανταστικές εικόνες, οι οποίες μας προκαλούν έτσι λίγο δέος, μία ηρεμία και μία ευχαρίστηση όταν τις κοιτάμε. Και έρχονται ουσιαστικά από έναν φωτογράφο που είναι ερασιτέχνης. Γιατί το επάγγελμά του είναι γιατρός και μιλάω για τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, ο οποίος είναι ένας Έλληνας που ταξίδεψε εκεί και έχει αποτυπώσει την παγωμένη πράσινη γη, όπως την αποκαλούν, που είναι το βορειότερο σημείο στην Αμερική. Και μας στέλνει αυτές τις εικόνες και στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, αποτυπώνοντάς τες. Πολύ όμορφο. Και σου δίνει μια αίσθηση απόλυτης ησυχίας. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Επιβάλλεται η εικόνα σαν να επικρατεί απόλυτη ησυχία. Ξεφεύγει από την πραγματικότητα. Ναι. Ξεφεύγει τελείως. Είναι ουτοπικό. Είναι ωραίο. Ναι, βέβαια είναι πολύ δύσκολο να ζήσεις εκεί. Γιατί ακόμα και το καλοκαίρι, ας πούμε, έχει από 0 μέχρι 4 βαθμούς το πολύ. Δεν είναι για να πας να μείνεις. Είναι ναι. Για να τις κοιτάς από τον καναπέ, θεωρώ. Δυθείτε όσο καλά. Υπάρχουν. Αυτό, όσο υπάρχουν. Ναι. Και όσο υπάρχουν, τώρα που πατάω όσο υπάρχουν, ναι. Πρέπει να δούμε και αυτές τις λεοπαρδάλεις που όσο υπάρχουν ακόμα πρέπει να προσέχουμε. Πάμε να δούμε στο νούμερο 5. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στέλνει μήνυμα ΣΟΣ, γιατί αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, το είδος λεοπάρδαλης, είναι πλέον είδος υπροεξαφάνιση. Πρόκειται για μια μυθική λεοπάρδαλη του χιονιού. Είναι στην βόρεια και κεντρική Ασία βρίσκεται. Και πλέον, παιδιά, υπάρχουν μόλις 4 με 7.500 λεοπαρδάλεις αυτού του είδους. Οπότε ο ΙΕ παρακαλεί να σταματήσει η παράνομη λαθροθυρία και η διακίνηση. Σαν μεγάλη γάτα, δεν ξέρω αν έχει το ίδιο μέγεθος έτσι με τα άλλα ελουροειδή. Μου κάνει λίγο πιο... Ναι, είναι λίγο πιο τσιπατιά λεοπάρδαλη. Τσιποτή γάτα. Ναι. Τσιποτή γάτα πανέμορφη. Όπως και να έχει, ο ΙΕ κάνει έκκληση για να σταματήσει αυτή η παράνομη λαθροθυρία και η διακίνηση της λεοπάρδαλης, γιατί πολλοί άνθρωποι τη σκοτώνουν για να πάρουν το τρίχωμά τους για γούνα. Και λένε ότι μέχρι το 2040... Μα είναι δυνατό να το κάνεις αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν. Και μέχρι το 2040, λέει, θα, άμα συνεχιστεί αυτό, θα μειωθούν και άλλο. Θα εξαφανιστεί το είδος ενδεχομένως. Και παρόλο που οι άνθρωποι μπορεί να μην αγαπάνε τόσο τα ζώα, θα πάμε να δούμε το αντίστροφο. Γιατί μία μαϊμού αγαπάει τον κύριό της πάρα πολύ. Πάλι καλά. Είναι η αιώνια αφοσίωση, η αιώνια αγάπη και πίστη που θα μπορούσε να έχει μία μαϊμού στον κύριο που την πρόσεχε, ας πούμε. Και εδώ βλέπουμε να τον χαϊδεύει πάνω από το μνήμα, από το φέρετρό του, τις τελευταίες στιγμές τέλος πάντων πριν τον θάψουνε. Γιατί είναι ο κύριος που την τάιζε, τη μεγάλωσε, τη φρόντιζε όσο καιρό ήταν κοντά του. Και δεν μπορεί να πιστέψει ότι πια δεν θα είναι μαζί. Έχω εξελιγμένη νοημοσύνη, εντάξει, το ξέρω. Ναι, αλλά είναι πολύ συγκινητικό αυτό το βίντεο που έρχεται. Εδώ βλέπεις, ας πούμε, τους γύρω ανθρώπους να περπατάνε και να μιλάνε. Και βλέπεις τη μαϊμού πόσο τρυφερά του συμπεριφέρεται, χωρίς να έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Ναι, εντάξει, λυπηρή εικόνα. Θέλετε να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο να σας ανεβάσει βίντεο. Γιατί μια εταιρεία, λέει, πληρώνει σκύλο influencer μέχρι και 10.000 δολάρια για να κάνει διαφήμιση. Τώρα θα το πας εκεί. Πάμε στο νούμερο 3. Μία εταιρεία λοιπόν στο εξωτερικό που πουλάει είδη για κατοικίδια ψάχνει, λέει, σκύλο, ο οποίος να μπορεί να διαφημίσει τα συγκεκριμένα είδη που πουλάνε και πληρώνει, λέει, 10.000 δολάρια για 10 μήνες. Αλλά ο σκύλος πρέπει να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή... Λέει, πρέπει να δείχνει υπέροχος, πρέπει να είναι περιποιημένος, έτοιμος για το φακό, λέει, να ποζάρει ωραία και να είναι διάθετος. Γιατί δεν ξέρω... να υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα στο σκύλο, δηλαδή αν ο σκύλος έχει λίγα κιλάκια παραπάνω ή δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή... Για να πουλήσει το προϊόν, ευχάριστα. Συγγνώμη, αυτά έχουν καταρριφθεί. Ναι, δεν ήταν diversity σκύλος, ήταν κανονικό. Μπράβο, όχι, αλλά γιατί αυτό να υπάρχει η διαφορετικότητα, το διαφορετικό στα σκύλα. Μέχρι το 2030 θα το έχουμε κάνει κι αυτό. Άμα γίνει κάποιο show για σκύλους, ίσως το δούμε κι αυτούς. Καλέ, ήσυχα να ηρεμήσουμε. Λοιπόν, θέλει, λέει, άνεση στις πόζες και θέλει να είναι και ενεργό στα social media, στο TikTok και στο Instagram. Πρέπει δηλαδή να ανεβάζει συνεχώς ο ιδιοκτήτης του σκύλου, να ανεβάζει υλικό με το σκύλο για να τον βλέπει. Για 10.000 ξεκινώ 10 από τώρα. Δηλαδή 1.000 ευρώ το μήνα, περίπου, ναι. Το σκυλάκι μου τα χειρότερα. Πονοκέφαλο και τα σκυλιά. Μάριο, τα έπαθε. Και τώρα πάμε στο νούμερο 2 και θα δείτε την Καρ, η οποία αποφάσισε να μοιάζει σε μια κούκλα. Για να δούμε.
η κυρία που βλέπετε βασικά στη μέση είναι ναι. η κούκλα, ωραία. Α. Αριστερά, όπως βλέπουμε την οθόνη, είναι η Καρ. Η Καρ οποία... είναι ευτυχισμένη, φαίνεται. Μέσα στο Καρ. Η οποία τι αποφάσισε να κάνει η κυρία αυτή. Αγόρασε μια κούκλα. Είναι τρεις αυτό το ζευγάρι, είναι τρεις. Για να καταλάβω. Αγόρασε μια κούκλα ουσιαστικά ναι. στο σύντροφό της για τις μέρες που δεν βαριόταν, ρε παιδί μου, να ερωτοτροπήσει τέλος πάντων με τον άντρα της. Έχει όταν είχε πονοκέφαλο. Ναι, του πήρε δώρο μια κούκλα για να κάνουν σεξ. Μετά όμως άρχισε αυτός να τρέφει συναισθήματα για την κούκλα. Και προσπάθησε η Καρ να κάνει ό,τι μπορεί για να τη μοιάσει, κάνοντας πλαστικές επεμβάσεις αξίας έως και 11.000 λιρών, για να φτάσει όσο πιο κοντά στην κούκλα. Θα κάνουν παρέα με τη Γερμανίδα που είχε στην Κρήτη. Ναι, σίγουρα. Εδώ ακούω, νομίζω ότι θα υπάρξει έτσι μια χημεία. Εδώ που τους βλέπουμε στο αυτοκίνητο, ήταν μια μέρα που πήγανε και οι τρεις να κάνουν ένα τατουάζ που να δείχνει την αγάπη τους. Και η κούκλα έκανε τατουάζ. Και μετά από αυτό το ταξίδι εξαφανίστηκε η κούκλα. Φέρτε τον ήχο ξανά από τη γη με τα μαγνητικά πεδία. Τι ήταν αυτό που μας πλησίαζε έτσι απειλητικά, παρακαλώ πάρα πολύ. Να έρθει ξανά. Διότι δεν πάμε καλά. Η μέρα αγνοείται. Αν μπορεί να κάνει κάτι ο Φίβος και ο Αντρέας Βάγιας για να βρουν την κούκλα, αγνοείται από γη. Αγνοείται η κούκλα. Ναι, μάλλον την ξεφούσκωσε μάλλον η Καρ, γιατί της πήρε τον άντρα. Υπάρχει τρέλα στον κόσμο, ε. Υπάρχει τρέλα. Υπάρχει, τι να πεις. Και στο νούμερο 1 πάμε να χορέψουμε σε ρυθμούς Halloween. Νούμερο 1. Με το βίντεο και ασχολιάσουμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε. Δινόσαυρο σε πουέντ. Δινόσαυρο σε πουέντ. Τα λόγια περιττά, την ασχολιάσει. Νομίζω. Ναι, πολύ όμορφο θέαμα. Αυτή τη στολή, παιδιά του δεινοσαύρου, την έψαχνα κι εγώ. Γιατί θέλω κι εγώ να ντυθώ κάτι τέτοιο. Και πουέντ από κάτω θα βάζε. Χωρίς πουέντ, όχι. Εγώ θα βάζα. Μα μισό αθλητικό. Θέαμα. Μαθητικό. Συγγνώμη. Μισό θέαμα. Μισό θέαμα, έχει δίκιο, Μάριο. Και μετά από αυτό κάτι πρέπει να κάνει. Θε να με δει έτσι. Θα έρθω εδώ, το έχω ξανακάνει. Θα μην με προκαλεί. Όχι, θα έρθω με ντυμένο δεινόσαυρο. Είναι που είναι δύσκολο να ανέβουν σε πουέντ. Φοράνε και όλα αυτά που πάνε μπαλαρίνε. Τι να κάνουν οι γέννητε. Γιατί έχουμε Halloween. Βέβαια. Έτσι με μπαλέτο θα φύγουμε κι εμεί τώρα. Έτσι με μπαλέτο. Γεια σα, αλλά μην πάτε μακριά. Κοιτάξτε εδώ. Διότι έρχεται η μακαρονάδα. Νάτο. Εδώ είναι ο Κωνσταντίνο Ντάφλο. Παγκόσμια ημέρα ζυμαρικών. Τι καλό θα μα μαγειρέψει. Γεια σου. Καλό μεσημέρι σε όλους, Μάριον, κυρίες και κύριοι. Είναι σαν να γιορτάζω σήμερα, πραγματικά ούτε του Αγίου Κωνσταντίνου να ήτανε. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ζυμαρικών και έχω έρθει σε ένα πολύ ιδιαίτερο μακαρονάδικο. Στο μακαρονάδικο της Αθήνας που μοιάζει με μοναστήρι. Και ξέρεις γιατί έχω έρθει εδώ? Έχω έρθει για έναν πολύ ιερό σκοπό. Θα κάνω τάμα να τρώω λαχταριτές μακαρονάδες και να μην παίρνω ούτε γραμμάριο. Ταυτίζεστε? Ταυτίζεστε, κυρίες και κύριοι. Ελάτε λοιπόν μαζί μου. Είμαι σίγουρος. Ελάτε λοιπόν μαζί μου σιγά σιγά. Βλέπετε εδώ τους ηθήνοντες και υπεύθυνους, ο Μάνος και ο Κώστας. Κάτσε να περάσω λίγο. Περνάω λίγο μπροστά σου. Και βλέπετε εδώ μιλάμε για τον. Γεια σας. Είναι ο ναός του μακαρονιού, σωστά, Μάνο? Σωστά, βρισκόμαστε στον Ακάγιο, στο Παλαιό Φάληρο. Είμαστε ένα μακαρονάδικο το οποίο μοιάζει με μοναστήρι. Θα σας δείξει τώρα και ο συνάδελφος ο Κώστας. Θέλω να σας πω, δυστυχώς δεν μπορεί να μυρίσει ο τηλεθεατής, αλλά εγώ έχω τρελαθεί από τις μυρωδιές, τα τηγάνια πίσω έχουν πάρει φωτιά και θέλω σιγά σιγά να έρθει τώρα η πεκορινάδα εδώ μπροστά μου στο πάσο. Πώς το λέμε εδώ έτσι επιστημονικά, έτσι δεν λέγεται? Στο πάσο. Γιατί τώρα θα μαγειρέψουμε μια πεκορινάδα μέσα σε ένα κεφάλι πεκορίνο. Γιατί σήμερα είναι αυτή η ημέρα. Πρέπει να την τιμήσουμε. Νόμιζα θα το γυρίσουμε σε αστυνομικό δελτίο. Κάτσε, περίμενε, με τρόμαξες. Σιγά σιγά να μου τα λες. Εδώ δεν μπορώ να το κουμπίσω λίγο έτσι. Να τι είπε κορινάδα, βλέπετε, είσαι έτοιμος? Ακριβώς, πανέτοιμος. Για τρία, δύο, ένα, κάτω, δώσ' το. Είναι σπαγγέτι το οποίο βράζει σε ζωμό μοσχάρι, μόλις ετοιμαστεί. Μπαίνει στο πεκορίνο, ανακατεύεται να πάρει το άρωμα και τις γεύσεις. Ναι. Και στην ουσία τώρα όλο αυτό, Μάριο και κυρίες και κύριοι, πιστεύω σας έχει τρέξει ήδη λίγο το σαλάκι. Πείτε αλήθεια. Ωραία, ανακατεύεται μέσα στο πεκορίνο. Κώστα, θέλω να μου περιεγράψεις με λεπτομέρειες ανατριχιαστικές αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει τα ζυμαρικά μας μέσα σε ένα πολύ ωραίο ελληνικό πεκορίνο. Ξύνουμε τα τυχώματα περιμετρικά για να βγάλουμε το τυράκι. Βλέπετε εδώ πέρα πώς γίνεται. Όπως θα γίνει έτσι βουτυράτο και τυράτο, ωραίο. Ακριβώς. Και αναδεύουμε τα ζυμαρικά μας απαλά, όμορφα και ωραία.
Γιατί δεν είναι αυτό που βάζεις το τυρί από πάνω και περιμένεις και τρίβεις μέχρι σαν να χιονωθεί η Ελλάδα γίνεται. Όχι. Εδώ μέσα στο ελληνικό πεκορίνο, Παγκόσμια Μέρα Ζυμαρικών Ανήμερα, κάνουμε την πιο λαχταριστή πεκορινάδα. Πίστεψέ με, εδώ παρακολουθούν όλοι με πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να την κάνουμε και με άλλα ζυμαρικά ιδανικά, με κάποιο ξέρω εγώ, ριγκατόν ή με ταλιατέλες ή κάτι τέτοιο. Θα ήταν επίσης καλό. Απλά θέλουμε να είναι ένα μακρύ ζυμαρικό για να μπορέσουμε να το βγάλουμε και να έχει το μήκος για να απλωθεί πολύ ωραία. Λοιπόν, Βίκτορα Βόικε, έλα κοντά μου σε παρακαλώ πολύ και δείξε αυτό το θαύμα της γαστριμαργίας εδώ πέρα και της γαστρονομίας μάλλον το μοναστήρι σωστά. Βλέπω δεν φύδεται εκεί γεύσεων και λιπαρών, όμορφων τυριών, όλα εκεί ανακατεμένα και λαχταριστά. Μάριον, κάναμε τάμα να μην παχαίνουμε και να τρώμε ζυμαρικά. Άλλωστε και η Σοφία Λόρεν, αυτή η στάρ της Ιταλίας, είχε πει ότι προτιμώ να πίνω κρασί και να τρώω ζυμαρικά από το να μπαίνω σε extra small νούμερο. Οπότε ταυτιζόμαστε και εμείς 100%. Και οι Ιταλοί που τα τρώνε κάθε μέρα, εντάξει, μια χαρά διατηρούνται. Τέλεια. Σας αφήνουμε να επίσης, το απολαύσετε. Εσείς που είστε οι τυχεροί και βρίσκεστε εκεί τώρα, Κωνσταντίνε, καταλαβαίνεις τώρα εδώ οι συνάδελφοι. Δεν θέλω να σου πω ένα το βλέμμα. Ένα πυρούνι θέλω μόνο για να φύγουμε έτσι. Ναι. Καλή όρεξη. Περίμενα να σου πω. Επίσης, Μάριον, ήξερες ότι ένας Ιταλός τρώει κάθε χρόνο ατομικά 60 κιλά ζυμαρικά. Το πιστεύω όμως. Το πιστεύω. Το πιστεύεις. Λοιπόν, και μπορώ και εγώ να μπω στην ίδια λογική. Α, θα δοκιμάσεις κιόλας. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Έλα, για να σε δω. Τι, ναι. Το ρεπορτάζ πρέπει να... Όχι, πώς να ολοκληρώνεται. Κράτα λίγο, ρε Σκώστα. Κράτα κιόλας, ναι. Βοήθησέ μας. Ό,τι γίνεται, παιδιά. Ναι. Καλό μεσημέρι, μέρα μεσημέρι με θέλω τη Μάριον. Θέλω μετά από αυτή τη μπουκιά να τα πεις αυτά που λες. Έλα, ναι, τώρα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ας φύγουμε γρήγορα, γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Έχει πάει και 3,5, Χριστέ μου, και πεινάμε. Λοιπόν, διάλειμμα, αλλά πρώτα, κοιτάξτε εδώ τι ωραίους διαγωνισμούς έχουμε σήμερα για εσάς. Αυτά εδώ τα προϊόντα, αυτές εδώ τις καταπληκτικές οικιακές συσκευές από τη Μόρις. Αχ, λοιπόν, τι ωραία εδώ. Για βάλτε λίγο χρώμα στην ζωή σας με τις νέες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές Μόρις Retro Series. Από την εταιρεία Αμυρίδης και Σαβίδης είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας αυτών εδών των συσκευών. Και μπορείτε με το γνωστό τρόπο στο 14999 μηνύματα και τηλεφωνήματα για να μπείτε στο διαγωνισμό. Κληρώνεται εδώ στην εκπομπή μας την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου. Και βεβαίως το Toyota Yaris, αυτό εδώ το καταπληκτικό αυτοκίνητο, με τον ίδιο τρόπο, στον πενταψήφιο αριθμό, μπείτε στη διαδικασία, γιατί που ξέρετε, μπορεί εσείς να είστε ο τυχερός ή η τυχερή και να φύγετε με τα κλειδιά αυτού του πανέμορφου αυτοκίνητου. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και σε μια, στη χρωματική πανδεσία και ο Γιώργος δάσκαλος, ο δάσκαλος στην τάξη. Κοίτα, υπάρχει, δεν ξέρω, είναι απόλυτα συνεννοημένο σήμερα, έτσι. Ναι. Άντε, είμαστε και οι Avengers. Οι επόμενοι Avengers. Ωραία χρωματική παλέτα. Παλέτα, ναι. Λοιπόν, ακούω στην κόντρα. Να πάμε γρήγορα, προλάβουμε να τα κάνουμε βέβαια, όλα. Θα μπορώ πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Θα στείλω βέβαια τα χαιρετίσματά μου πρώτα στην κυρία Μαριάννα και στον κύριο Βασίλη στη Θεσσαλονίκη, στην Αγία Σοφία. Στο κουτσελιό. Φιλιά πολλά. Στο κουτσελιό, και αφού είμαστε στη Θεσσαλονίκη, θα δώσω και τα φιλιά στην αδερφούλα μου. Φιλιά στην αδερφή μου. Και στην κόντρα ψηφίζω ζυμαρικά. Ναι, και όντως. Είδες τον τάφλο. Τι έκανε, τι τόλμησε και μα έκανε. Πε μα τώρα μεσημεριάτικα. Ο Κωνσταντίνος δεν έχει τσίπα έτσι κι αλλιώς. Ναι, δεν έχει, Με όλα αυτά τα link που έχει βγάλει και καλά, στο μοναστήρι και σε αυτά και σε εκείνα και τα άλλα. Και μετά κόλαση. Να σας πω κάτι με τον Παρακαλώ. Και έχει τσίπα πάνω του, γι' αυτό και μάλλον τον χωρίζει τώρα που λέτε η Τζένιφερ Λόπες. Δύο μήνες μετά το γάμο. Και θα σας πω γιατί. Γιατί λέει ότι δεν αντέχει που καπνίζει σαν φουγάρο όλη μέρα ο Μπεν Αφλεκ, γιατί είναι αντικαπνίστρια η Jenny from the block. Να έρθω στην εκπομπή μας. Να μετρήσω εγώ εδώ τα φουγάρα της εκπομπής. Να φέρω και την Jennifer μαζί. Και, ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε κατάστατοι όπως είναι ο Μπεν, γιατί λέει ότι ούτε το πιάτο του δεν σηκώνει από το τραπέζι και αφήνει και τις κάλτσες του έξω από το πλυντήριο και τις πετάει δεξιά και αριστερά μόλις. Αυτά τα μαζεύει η Jennifer.
Αλλά πάει να τη φιλήσει και δεν μπορεί το φιλί με τον καπνό. Λέει, είναι με φιλάτε γόνομα, του λέει. Και να σου πω και κάτι, δεν είναι τώρα ωραίο. Δηλαδή θα τρέχει εξωπίσω του συνέχεια νοικοκυρά η Τζένιφερ Λόπεζ να μαζεύει τα άπλυτα του Μπεν. Δεν πειράζει, ας προσλάβουν μια γυναίκα για το σπίτι. Δεν τα ήξερε αυτά από την προηγούμενη θητεία. Αυτό αναρωτιούνται τώρα τα ξένα ταμπλόιτς και λένε ότι τον έχει διώξει από το σπίτι. Αυτές τις μέρες δεν μένει και είναι μόνη της η Τζένι. Και αυτός καπνίζει μόνος του. Δηλαδή, συγγνώμη, έχουν εκατομμύρια για δαχτυλίδι. Δεν έχουν να προσλάβουν μια καθαρίστρια. Ναι, καλή. Ρε παιδί μου, ναι, αλλά... Να μην τρέχει η Τζένι πίσω. Επίσης, σε πιο πολλά τα διαμερίσματα είναι μια έπαυλη που χάνεσαι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω ότι λίγο συμπάσχω με τον Μπεν, γιατί ενώ τον περιέφερε σε όλη την Ευρώπη στην περιοδία, είδαμε τα φιλιά παντού, ας πούμε, να σκάνε και τον έρωτα. Τώρα ξεφούσκωσε γυρίζοντας στο σπίτι και μπαίνοντας στην καθημερινότητα. Τι πάθαμε. Παιδιά, η τριβή. Αλλά ο Μπεν δηλώνει μετανιωμένος και θα πάει στα γόνατα. Θα πάρει, πώς το λέτε, το άλλο τσιγάρο, ηλεκτρονικό. Δεν ξέρω κι αυτά. Ηλεκτρονικό και τις κάλτσες μέσα στον κάδο. Μετανιωμένη δεν είναι καθόλου όμως η Μέγκαν Μάρκλ, η οποία θυμάστε που έκανε εκείνη τη δήλωση για το deal, no deal, ότι τη συμπεριφερόταν. Την βαλίτσα που ήταν στο παιχνίδι αυτό. Ως μπίμπο. Και βγήκε τώρα η στυλίστρια του σόου, η κυρία Ντίνα, και την ισοπεδώνει. Άναψε φωτιές πάλι η Μέγκαν Μάρκλ. Και η κυρία Ντίνα λέει ήταν εκεί και έφτιαχνε όλη την εμφάνιση των κοριτσιών. Κάθε φορά ήταν η στυλίστρια ουσιαστικά του σόου και λέει είναι δυνατόν να τολμάει να λέει αυτά η κυρία Ντίνα είναι αυτή. Αυτή είναι η κυρία Ντίνα. Εδώ η κυρία που βλέπουμε. Ναι. Και λέει είναι δυνατόν. Κυρία Ντίνα είμαι εγώ πάντως. Και εγώ γιατί έχει και αποδεικτικά στοιχεία λέει όλα τα κορίτσια λέει, που πέρασαν από τον deal κάπου βρέθηκαν μετά. Όπως ας πούμε πολλά κορίτσια κατέληξαν στην όπρα. Άλλες έκαναν κάποιες σειρές. Και ξεχνάει λέει τώρα ότι το deal βοήθησε. Το deal. Ναι. Μα τη βοήθησε να μπει στο σουτς. Και αυτό λέει και η κυρία Ντίνα. Να μην ξεχνιόμαστε από που ξεκινάμε είναι και να φτύνουμε ας πούμε, εκεί που τρώγαμε πριν. Είναι... Αλλά τι είπε η κοπέλα. Ότι έκαναν τις μπίμπο. Ναι, και... Συγκάλεσε συμβούλιο και ο ΙΕ. Δεν άντεξαν αυτή την. Την έχουν πολύ άκτη, παιδιά, εγώ αν πιστεύω. Αν θυμάμαι καλά ότι δεν μπορούσε να ξεδιπλώσει την προσωπικότητά τη. Την έχουν πολύ άκτη τη Μέγκαν και ό,τι και αν πει. Την πέφτουν με το παραμικρό. Και από την Αγγλία και από την Αμερική. Ή Μαρτών πια. Μα είναι σαν να βγαίνουμε εμείς μετά σε μια εκπομπή και να λέμε τότε που ήμουν στο μέρα μεσημέρι, μας έδιναν όλους μπλε, ας πούμε. Είναι αυτό. Δεν θα βγει μετά στη λίστα να πει τι λες, ας πούμε, του κλαμπού. Ήταν επισπόντα αυτό τώρα, έτσι. Όχι, ρε παιδί μου. Ήταν επενιγμός. Έφερε ένα παραδείγμα οικείο για όλους, δεν ήταν σπόντα. Το έφερε στα καθημάς που λέει. Κατάλαβες. Και τώρα σας πάω στις νέες αποκαλύψεις που έρχονται πάλι από το Hollywood, από την Ταντά του σπιτιού της Olivia Wilde. Θυμάστε τι έγινε. Που την παρακάλαγε από τα μάξη επειδή πήγαινε να πει το Χαριστάρι κρυφά. Βέβαια, τώρα λέει ότι έδωσαν πίσω τον Gordon, ένα σκυλάκι που είχαν πάρει από ένα καταφύγιο για υιοθεσία. Αυτό. Αυτό εδώ είναι ο Gordon. Ναι. Το οποίο το έδωσαν πίσω, λέει, γιατί δεν μπορούσε η Ολίβια να το κουβαλάει μαζί της στα ταξίδια που ήθελε να κάνει με το Harry Styles στις περιοδίες. Φορτώνει, ότι... Μάριο, φορτώνει τώρα. Ναι, φορτώνει. Και ότι δεν μπορούσε ουσιαστικά να συνυπάρξει με τα παιδιά αρμονικά. Και το έδωσαν πίσω, λέει, στο καταφύγιο. Με το καταφύγιο να μην αντιδράει πολύ σωστά. Ναι, γιατί ήταν χτυπημένο, τον βρήκα δηλαδή σε περίεργη φάση όταν το μάζεψαν από το καταφύγιο και τώρα ξαφνικά πάει και τον παραπετάει πίσω. Αυτά δεν τα ανεχόμαστε. Κόκκινη κάρτα κατευθείαν. Κόκκινη κάρτα. Ναι, εντελώς. Δεν ξέρω τι θα πάθει και αυτή η Ταντά. Δεν τη βλέπω καλά πάντως και την Ταντά δεν τη βλέπω καλά. Θα κάνουμε κατσάπ. Θα δεις πολύ καλά όμως τον Jason Momoa. Σχεδόν όπως το γέννησε η μαμά του. Βρίσκεται στη Χαβάη αυτή τη στιγμή και ψαρεύει 2 τόνους με έναν φίλο του φορώντας τα απολύτως απαραίτητα. Γι' αυτό βάλαμε και μπλερ για να μην δείτε. Α, δεν φοράει τίποτα. Φοράει... Είναι άκουμα, είναι στο φυσικό του στοιχείο, Μάριο. Είναι άκουμα, μάνα. Φοράει έτσι ένα... Αυτό εδώ που βλέπετε, το μικροσκοπικό. Α, το παραδοσιακό. Είναι παραδοσιακό στη Χαβάη αυτό. Το... Πώς είναι? Παραδοσιακό, η παραδοσιακή. Α, γι' αυτό το έβαλε. Ναι. Ναι, και από πίσω είναι και παρτό κοφτό, οπότε γι' αυτό βάλαμε μπλερ. Που λέτε και πέρα από αυτό, μας λέει όλοι έτσι να έχουμε μια οικολογική συνείδηση, γιατί κουράστηκε, λέει, να βρίσκει πλαστικά στους ωκεανούς. Αυτά όλα τα είπε ενώ πέταγε το... Την πετονιά. Τι λες, ρε παιδί μου, και φορούσε και το παρτό. Αυτό ψάρεψε εκεί πέρα από τους τόνους και ένα πλαστικό και έγινε έξαλλος ο Μωμόα. Φίβο, έτσι θα πάμε για ψάρεμα. Εμείς. Εσύ. Πείτε μας, αν
να σας βάλουμε μπλερ στις φωτογραφίες. Φυσιολογικά. Και τώρα πάω στην... πεστή στην Κιμ Καρντάσια, στην αγαπημένη σου Μάριον, η οποία δυστύχησε... Άμα δεν μάθω για την Κιμ, δεν μπορώ. Θα σου πω τι έπαθε, γιατί από πάρτι γενεθλίων εκατομμυρίων κατέληξε να τρώει σε φασφουντάδικο. Ναι, ναι, κοιτάξτε εδώ. Μπήκε μέσα στο αεροπλάνο, λέει, για να πάει στο Las Vegas από το Los Angeles. Έχει κυριεύσει και το πνεύμα της Μέριλιν, έχει παραμείνει η ξανθιά. Ακριβώς. Εδώ είναι οι στιγμές μέσα στο αεροπλάνο, που βλέπουμε ότι έπιναν και ζελέ. Και φύσαγε πάρα πολύ και δεν μπορούσε να προσγειωθεί το αεροπλάνο. Το τζέτ δεν μπορούσε, αφού κρίμα. Δεν προσγειωνόταν σε παραλία με μαγιό. Στο Las Vegas, για να πάμε σε μια συναυλία. Δεν μπορούσε να προσγειωθεί και τελικά κατέληξαν πίσω στο Los Angeles από που ξεκίνησαν και κατέληξε να τρώει σε ένα φασφουντάδικο με όλη την οικογένεια τα μπέργκερς. Να, εδώ, κοιτάξτε, θα δούμε σε λίγο και τη μαμά. Έπνιξε τον πόνο της, ναι. Στις θερμίδες. Είναι ένα τσίσμπεργκερ. Γιατί είναι κοινή θνητή, δεν είναι διαφορετικό από όλους εμάς. Ναι. Δεν ξέρω το πήκε η Νταντά. Με τον κόσμο από πίσω να τους κοιτάει περίεργα. Τι που από πάρτι θα ήρθαν τώρα αυτές, από πού είναι, από όλο πλανήτη. Από ξενύχτη, το καλύτερο, παιδιά. Ναι. Ένα μπεργκεράκι, το θες μετά. Και τώρα θα σας πάω σε περίεργα πράγματα που μπορεί να βρει κανείς στο τραπέζι του. Σας τα φέρνουμε όλα σε αυτή την εκπομπή. Όπως αυτό εδώ, το τετράγωνο καρπούζι, που εγώ δεν τα έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Είναι πάρα πολύ σπάνια αυτά τα καρπούζια. Ουσιαστικά ξεκίνησαν από καλούπια για να μπορέσουν να δελεάσουν τα παιδιά να τα τρώνε πιο εύκολα. Και έχουν φτάσει να πωλούνται μέχρι και 800 δολάρια. Γιατί είναι πολύ σπάνια. Πιο ακριβό και από τα μήλα, δηλαδή. Ε. Πολύ ακριβό. Έχουμε εμείς τώρα εδώ. Δεν έχει περάσει δηλαδή από κάποια συνεργασία για να γίνει έτσι τετράγωνο. Α, είναι έτσι. Τετράγωνο καλούπια, ναι, και μπαίνουν μέσα. Και θέλετε να σας πω πού, στη μοφράουλα θέλετε να δείτε τώρα. Ναι. Ένα πάλι περίεργο. Ή θέλετε να δείτε, ας πούμε. Ένα. Κοιτάξτε εδώ αυτές τις μοφράουλες. Σαββατόμουρο είναι αυτό. Ναι, σαββατόμουρο. Είναι όντως σαββατόμουρο. Αχ, θα τα μπερδέψουμε τα παιδιά. Θα νομίζουν ότι τα καρπούζια βγαίνουν τετράγωνα και οι φράουλες είναι μοβ. Ναι. Ωραία. Αυτό λέει οι επιστήμονες, πήραν ένα αντιψυχτικό. Μια αντιψυχτική. Δεν κάθονται πρόβλημα κι αυτοί οι άνθρωποι. Όχι. Όχι, πήρανε μια ουσία. Τι φταίει δηλαδή η φράουλα που είναι κόκκινη. Μα για μας το κάνουνε, ρε Σιμάριο. Γιατί, για να βαρεθήκαμε την κόκκινη τη φράουλα, την βράλουμε και μω. Όχι, για να την τρώμε και το χειμώνα, λέει. Γιατί πήρα μια αντιψυχτική ουσία από τα ψάρια που ζουν στους ωκεανούς. Για να μπορεί να τέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Φωνάξε την κομμότρια. Μη χαλά το μαλλί, μη χαλά το μαλλί. Όχι, μη χαλά το μαλλί. Θα τρελαθώ, συγγνώμη, δεν μπορώ. Δηλαδή, πραγματικά, συγγνώμη τώρα. Ναι. Για μας το κάνουν. Βάζουν ψάρια με στη φράουλα. Αυτό, αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να πάθετε, μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Μάλιστα. Και μια ντομάτα που είδατε πριν, δείτε στο Google. Λοιπόν, νάτι. Μελιτζανή. Παιδιά, ναι, είναι σαν παντζάρι, δεν είναι. Λίγο. Αντικαρκινική είναι, σου λέει αυτή η ντομάτα. Τότε φάτε τη. Ναι, βέβαια. Και τώρα πάμε σε έναν ελέφαντα, ο οποίος έγινε ασπίδα, ένας υπερήρωας ελέφαντας. Έσωσε αυτή τη λιονταρίνα εδώ πέρα από δύο ιένες που προσπαθούσαν να τις επιτεθούν για να την κάνουν θύραμά τους. Ήταν πληγωμένη η λιονταρίνα, μπήκε μπροστά ο ελέφαντας και την έσωσε από βέβαιο θάνατο. Περίεργες φιλίες. Ναι. Στο βασίλειο. Στο βασίλειο. Μπράβο στον ελέφαντα. Ξεμαλιάστηκα. Ξεμαλιάστηκα, έτσι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τρελάθηκες με την. Τι να κάνω, τρελάθηκα. Λοιπόν, πάμε, δάσκαλε, στο σημερινό μας θέμα που έχει να κάνει με τον. Έναν από τους πιο γνωστούς και κυριότερους, ξέρω εγώ, εκπροσώπους της τέχνης, τον Παύλο Πικάσο. Τον προηγούμενο αιώνα, ο Παύλο Πικάσο είναι γνωστός σε όλους. Τα έργα του αξίζουν εκατομμύρια. Και η φύση του, η καλλιτεχνική, δεν αμφισβητείται από κανέναν. Εμείς θα ρίξουμε μια ματιά σήμερα στο πώς ήταν ως άνθρωπος και κυρίως ως άντρας απέναντι στις γυναίκες της ζωής. Σύντροφος, σύζυγος κλπ. Ναι, γιατί δεν ήταν και από τα καλύτερα παιδιά. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για κακοποιητικές συμπεριφορές. Και όλο αυτό είναι και μέσα στο πρίσμα ότι μια συμπεριφορά το 1913 την αντιλαμβανόμαστε πολύ διαφορετικά σήμερα. Τότε μπορεί να μην της έδιναν καμία σημασία, ενώ σήμερα είναι καθαρά κακοποιητική η συμπεριφορά. Ότι δύο σύζυγοι του αυτοκτόνησαν. Σύζυγοι ερωμένες, γιατί νομίζω ότι. Δύο γυναίκες που είχαν σχέση μαζί του αυτοκτόνησαν, δύο άλλες παραφρόνησαν. Τρελάθηκαν, βέβαια. Να. Και αρκετές άλλες που καταστράφηκαν στη ζωή. Μάλιστα. Ενδιαφέρον, για πάμε να το δούμε. Η ιστορία έχει τη διάθεση να ωραιοποιεί ή και ακόμα να συγχωρεί πολλά σε μεγάλες προσωπικότητες. Σήμερα, την ημέρα της γέννησης του Παύλου Πικάσο, θα ρίξουμε μια ματιά όχι στον τεράστιο καλλιτέχνη, αλλά στον άνθρωπο και συγκεκριμένα στον άνθρωπο. Γυναίκες μούσες, ερωμένες, γυναίκες μητέρες των τεσσάρων παιδιών του, γυναίκες έμπνευση και εξαρτημένες από τη γοητεία του καλλιτέχνη.
Καλλιτέχνη και του άντρα όμως που συνήθιζε να λέει «Κάθε φορά που αλλάζω γυναίκα πρέπει να καταστρέψω την προηγούμενη». Η πρώτη μούσα του ήταν η Φερνάντε Ολιβιέ, η γυναίκα που βρέθηκε σε πολλά έργα του κατά τη ροζ περίοδο. Λέγεται πως όταν η μούσα του αρρώστησε, την παράτησε ψάχνοντας νέες κατακτήσεις. Βρισκόμαστε το 1916 και ο Ζαν Κοκτό του ζήτησε να ζωγραφίσει το σκηνικό για μια παράσταση μπαλέτου. Εκεί γνώρισε και ερωτεύτηκε τη Ρωσίδα μπαλαρίνα Όλγα Χόχλοβα. Παντρεύτηκαν το 1918 και απέκτησαν ένα γιο, τον Πάουλο. Εννιά χρόνια μετά το γάμο τους, ο Πικάσο σε ηλικία 46 ετών γνώρισε μια όμορφη ξανθιά κοπέλα μόλις 17 χρονών, τη Μαρί Τερέζ Βαλτέρ, την οποία ερωτεύτηκε και την εγκατέστησε μάλιστα κοντά στο σπίτι που είχε με την οικογένειά του. Για μια δεκαετία την κρατούσε κρυμμένη. Γέννησε την κόρη του Μάγια το 1935, αλλά όταν η πρώτη γυναίκα έμαθε για την ερωμένη του, πήρε το γιο τους και μετακόμισε. Υπέβαλε τις γυναίκες στη ζωώδη σεξουαλικότητά του. Τις μάγευε, τις κατάπινε και τις έσπαγε σε κομμάτια στον καμβά του, έγραψε η εγγονή του καλλιτέχνη χρόνια αργότερα, Μαρίνα Πικάσου, στα απομνημονεύματά της. Αφού είχε περάσει πολλές νύχτες απομυζώντας τους χυμούς τους, εκχυλίζοντας την ουσία τους, τις αποστράγγιζε μέχρι να τις πετάξει. Παράλληλα με τη Μαρί Τερέζ, εκείνη την εποχή ήρθε στη ζωή του και η Ντόρα Μαρ, φωτογράφος, η οποία και αυτή τον ερωτεύτηκε παράφορα. Μπορείς σαν καλλιτέχνης να είσαι εκπληκτικός, αλλά ηθικά μιλώντας είσαι ένα τίποτα, τόλμησε να του πει η Ντόρα, όταν έμαθε πως μια κοπέλα με το όνομα Φρανσουάζ Γκυλότ είναι η νέα του κατάκτηση. Μαζί με την 29χρονη Φρανσουάζ θα αποκτήσουν δύο παιδιά, τον Κλοντ και την Παλώμα. Η Φρανσουάζ ήταν η μοναδική γυναίκα η οποία τον παράτησε. Το 1965 θα κυκλοφορήσει το βιβλίο της «Ζώντας με τον Πικάσο» και εκεί θα αναφερθεί στη σχέση τους. Το βιβλίο της αναφέρεται στην υποκείμενη επιθυμία για έλεγχο και τον ακλόνητο ναρκισισμό και την προσπάθεια να καταστρέψει τη ζωή των γυναικών που έγιναν σύντροφοί. Πέσαμε, πέσαμε μου. Στα 79 του χρόνια ο Πάμπλο Πικάσο θα παντρευτεί ξανά. Η νέα του γυναίκα ακούει στο όνομα Ζακλίν Ρογ και θα μείνει στο πλευρό του μέχρι εκείνος να πεθάνει. Η Μαρί Τερέζ και η τελευταία σύζυγός του Ζακλίν Ρογ αυτοκτόνησαν. Η πρώτη του σύζυγος, Όλγα Τσέλκοβα και η Ντόρα Μαρ παραφρόνησαν. Σχεδόν όποια γυναικεία παρουσία βρέθηκε στο πλευρό του ζωγράφου οδηγήθηκε στην καταστροφή, κάτι που όπως φαίνεται το γνώριζε και ο ίδιος. Όταν θα πεθάνω θα υπάρξει ένα ναυάγιο και όπως συμβαίνει πάντα με τα μεγάλα πλοία, πολλοί άνθρωποι θα βυθιστούν μαζί μου, είχε δηλώσει ο διάσημος Ισπανός. Άλλο η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα, το ταλέντο και άλλο ο άνθρωπος. Η συμπεριφορά, ναι, ναι, βέβαια. Γιατί μιλάμε για απαράδεκτη συμπεριφορά. Μία γυναίκα ανέφερε ότι τον άφησε. Μόνο μία βρήκε μόνο την μία. Δύναμη, φρασουάζει και έφυγε. Έφυγε μαζί με τα παιδιά της και κατόρθωσε και έζησε η γυναίκα και γλίτωσε βασικά. Το επίσης περίεργο με την όλη υπόθεση αυτή είναι ότι ο Πικάσο τις αγαπούσε πραγματικά τις γυναίκες με έναν δικό του τρόπο. Με δικό του τρόπο. Και αποτελούσαν γι' αυτόν έμπνευση για όλα του τα έργα. Εμπνεόταν από όλες τις γυναίκες. Πάντως, ναι. Όντως, αν ακούσεις αυτά που είπε στο βίντεο ο Γιώργος, που είπε η εγγονή του, και αν δεις μετά πώς έχει αποτυπώσει τα πρόσωπά τους στους διάφορους πίνακες του, όντως αποδομεί τα πρόσωπά τους. Εντελώς, και ήταν σαν να παραλαμβάνει το μοτίβο ότι ήθελε να αποδομεί όλες τις γυναίκες. Πάντως, με τον δικό του τρόπο. Ότι οι διάνοιες, έχει παρατηρηθεί, έχω διαβάσει άρθρα, ότι είχαν κάποιες διαστροφές. Όσοι είχαν έτσι μεγάλο IQ, έχουν κάποιες. Δηλαδή, στο χαρακτήρα τους, πέρα από τη δουλειά τους, ήταν περίεργοι σαν άνθρωποι. Ναι, χωρίς να περνάς τα όρια όμως και να εμποδίζεις και άλλους ανθρώπους να ζουν κανονικά. Να κρατήσουμε τα έργα του, την ανυπέρβλητη Γκερνίκα. Απλώς είναι ωραίο που πλέον ακούγονται αυτά, γιατί παλιότερα δεν ακουγόταν τίποτα για πρόσωπα που τα έχουμε βάλει σε ένα άρθρο. Ναι, έμενε στο καλλιτέχνη. Ακριβώς, και έμενε εκεί. Είναι ωραίο που ακούγονται και αυτά. Γιώργο, ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να παραδώσουμε σκυτάλι. Βέβαια. Νομίζω ότι φεύγουμε, δάσκαλε, από την τάξη. Ήρθε η ώρα, το κουδούνι πήψε. Ναι, αλλά θα επανέλθουμε αύριο και αύριο Τετάρτη θα είμαστε εδώ, στο ραντεβού μας
στις 2. Παρακαλώ και αύριο να επαναληφθεί η χρωματική παλέτα με έναν άλλο τόνο. Εγώ δεν έχω, πώς το λένε, δώσει καμία προτίμηση. Απλά αυτό που βλέπω σήμερα, μήπως επαναληφθεί και αύριο. Μας αρέσει. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Τα λέμε αύριο. Πολλά φιλιά. Γεια.